πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος κουμπεροχοπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα, ελάτε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, ελάτε να τα κάνουμε όλα ανω κάτω. Πάμε να φτιάξουμε την ψυχολογία σας, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια. Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια για να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, λέμε! Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, εδώ είμαστε. Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Απέναντι έχω το άξιο τέκνο της χοληψίας, αυτό το λαμπρό λεβέντι που λέγεται Σωτήρης Δασκαλάτσι, τι θα κάνεις Δασκαλάτσι, θα κάνεις Κονσολάτσι! Ε! Η χοληψία θα κάνεις, μωρέ, έλα να σου δείξω, έλα να σου δείξω τα Δευτέρια, να σ' ανέβει τρίγα στο ταβάνι. Είμαστε σε μια κατάσταση σιγά σιγά επανάκαμψης, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς σήμερα, πολλά έχουμε να πούμε. Σήμερα θα παίξουμε επιτέλους την αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9.30, λέμε τώρα γιατί με τις γραμμές δεν προλαβαίνουμε, να σήμερα πρέπει γιατί μαζί με τους 7 ήδη υπάρχοντες θέλω να βγάλουμε και μερικούς τυχερούς ακόμα για να στείλουμε κάποιους από εσάς, έναν από εσάς δηλαδή, μαζί με αυτούς που θα πάρει μαζί του, στις θερμές, στο υπέροχο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας, στο Πόζαρ, εκεί στην περιοχή που είναι ένας ευλογημένος τόπος. Και ευχαριστούμε πολύ τη Snow Travel που μας δίνει αυτή την ευκαιρία για να δώσουμε ένα τέτοιο δώρο. Έχουμε σήμερα και δύο τραπέζια στη Λαδόκολα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Η χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης με εκπληκτικές τηλεοράσεις LG αυτό το διάστημα, τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 50 χρόνια εμπειρία στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μοναδικός προορισμός. Εμείς δεν σας πούμε μην πηγαίνετε αλλού, να πάτε και αλλού και στο τέλος θα κάνετε τη σύγκριση, θα καταλήξετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και ο Μάξης Παμπουκίδης και ο Αντώνης Νικολαίδης ξέρουν τι πρέπει να σας πούν, ξέρουν πώς πρέπει να σας εξυπηρετήσουν, κορυφαίες τιμές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με μια καταπληκτική γιορτή που ακόμα ο απόϊχος δεν έχει φύγει εκεί στην περιοχή. Ακόμα συζητούν. Πάνω από 1000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί. Πανηγύρι πραγματικό. Και κέρδισαν 50 σπουδαία δώρα. Θα δώσουμε και πάλι και εμείς δώρα από εκεί. Και βέβαια χορηγός πρώτης ώρας υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. Επειδή ο καθένας τώρα έχει βάλει και μια υγραεριοκίνηση. Έτσι στο συνεργείο βάζουμε και υγραέριο. Δεν είναι. Πάμε στους ειδικούς. Πάμε εκεί που γνωρίζουμε. Πάμε σε αυτούς που ξέρουν το αυτοκίνητο πάρα πολλά χρόνια. 473-118, παίρνετε τηλέφωνο, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις και κάνετε αυτό που πρέπει. Έχετε σχεδόν τα μισά λεφτά εξοικονόμηση σε σχέση με τα λεφτά που δίνατε μέχρι τώρα για τη βενζίνη. Μεγάλη μέρα σήμερα. Είναι η μέρα του Αγίου που τον έχω μέσα στην οικογένειά μου. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει, αν θέλει να πιστεύει στο Θεό, αν θέλει δεν αναγκάζουμε κανέναν, ούτε τον θεωρούμε κάτι διαφορετικό αν δεν πιστεύει. Okay, έχω πει πολλές φορές προσευχόμαστε εμείς για αυτόν ο οποίος λέει ότι είναι άθεος ή ότι τα θεωρεί όλα αυτά κάπως. Λοιπόν, όπως επίσης δεν σημαίνει επειδή ο άλλος έχει επιλέξει μια άλλη θρησκεία ότι είναι χειρότερος άνθρωπος. Εξάλλου η θρησκεία μας αυτό λέει, να δεχόμαστε και τον διαφορετικό, επειδή ο άλλος μπορεί να είναι ζωροαστριστής, να πούμε βουδιστής, μουσουλμάνος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος, πρέπει να τον μεταχειριζόμαστε σαν να είναι κατώτατης ποιότητας ή ένας κατώτερος άνθρωπος επειδή είναι διαφορετικός. Σήμερα λοιπόν, Αγίου Νεκταρίου, ένας Άγιος ο οποίος έφυγε το 1920, κοιμήθηκε το 1920 και πέρα από το ότι γιορτάζει το νεκταράκι μου, γιορτάζει η κορούλα μου, γιορτάζει και ο αδερφός μου. Έχω πει σε παλαιότερες εκπομπές, δεν θέλω να σας ζαλίζω με τα δικά μου και να δώσω προσωπικό τόνο, ότι είμαι δύσπιστος εγώ στο θέμα της θρησκείας. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω, αλλά είμαι και της έρευνας. Δηλαδή, κακό θα μου πεις, πρέπει να πιστεύεις χωρίς να ψάχνεις. Και επειδή είμαι ένα παιδί που έχω δυσπιστία, είμαι αμφισβητίας σε οτιδήποτε στη ζωή. Ο συγκεκριμένος Άγιος σε 3-4 περιπτώσεις έτσι πολύ ξεκάθαρα μου έδιωξε κάθε αμφιβολία και μου απέδειξε περίτρανα ότι πρέπει να πιστεύω και ότι πρέπει να έχω πίστη σε αυτόν.
Δεν θέλω να σας πω περιστατικά τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να σας πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πολλές πολλές ευχές που στείλατε ήδη από χθες τη νύχτα στο Facebook, στην ομάδα, στον αθλητήριο, αλλά και στο κινητό και στην εκπομπή και στο ξεκίνημά της για την νεκταρία μου και για τον αδερφό μου. Ένα μόνο πράγμα θα σας πω, ένας Άγιος που είναι Άγιος των ημερών μας, γιατί έφυγε το 1920, μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που τον είχαν ζήσει, πάρα πολλά τα θαύματα, άνοιξαν τον τάφο του Αγίου και το σκήνομα ευωδίαζε αναλύωτο, όχι απλά μήνες, αλλά πολλά χρόνια μετά, πράγματα που δεν εξηγούνται με την επιστήμη ή με την λογική, πρέπει να πιστεύεις, είναι τα θαύματα του Αγίου, πάρα πολλά, αμέτρητα, και υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος τον πιστεύει πολύ δυνατά τον Άγιο Νεκτάριο, ένας Άγιος ο οποίος, το ξαναλέω, υπάρχουν φωτογραφίες του, εικόνες του είναι και φωτογραφίες, γιατί έφυγε το 1920 στις 9 Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα τη γιορτή τους, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιόρταζαν και χθες, μεγάλη γιορτή χθες, έτσι. Αγγελικούλες, οι Αγγελικοί, οι φίλοι μας, ο Μιχάλης το Κρεοπολείο, ο Μιχάλης ο Γάμπας, δηλαδή, άμα τους πιάσω ο Άγγελος, ο Δημητούζης, έτσι, δηλαδή άμα πιάσω τις γιορτές χθες δεν θα τελειώσουμε, όλη τη μέρα ήμασταν χθες στις ευχές και είναι ωραίο αυτό, να όταν γιορτάζεις να βλέπεις ότι σε θυμάται ο άλλος, μην τις ανασχετεί, δεν μπορεί να χτυπάει το τηλέφωνο, έστω και ένα τυπικό, και είναι ωραίο το να παίρνει ο άλλος τηλέφωνο να σου λέει χρόνια πολλά, το να έρθει ένα μήνυμα προκάτ στο κινητό που να λέει χρόνια πολλά Δημήτρη, που είναι Αγίου Κωνσταντίνου, ας πούμε, παράδειγμα λέω. Έτσι, δηλαδή έχει μείνει ένα προκάτ μήνυμα ή τώρα τα Χριστούγεννα που θα έρθουν. Μη στέλνετε την ματζίδικα. Γράψτε ένα σκέτο χρόνια πολλά. Πολλές φορές φεύγει λάθος όνομα. Έλα ρε Βρασίδα, ευτυχισμένο το 2014. Έχει μείνει, είναι και παλιά ημερομηνία, ας πούμε, δεν πειράζει. Okay, όλα καλά. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε ωραία πράγματα, να συζητήσουμε πολλά πράγματα που έχουν γίνει αυτές τις τελευταίες ώρες, από την παραπομπή σε δίκη Μαρινάκη και υπόλοιπων. Εχθές βέβαια διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα το είπαμε ότι θα μας προκαλεί εντύπωση το πώς αθωώνουν τα πρωτοσέλιδα, δηλαδή φοβερό. Εχθές αν διάβαζε κάποιος, παραπέμπεται κάποιος για κακούργημα, σωστά. Εμείς δεν βγάλαμε πόρισμα, δεν είμαστε δικαστές, δεν δικάσαμε. Αλλά να βγαίνουν και οι τρεις εφημερίδες του Ολυμπιακού και οι τρεις εφημερίδες Φως, Πρωταθλητής και Γαύρος αθώος, καταραίει αυτά και τα λοιπά. Αθώος, παιδιά. Δηλαδή πάει ο άλλος, αφού είναι αθώος και τόσο αθώος, ας πούμε, γιατί τον καλούν ρε παιδιά, γιατί τον παραπέμπουν σε δίκη και αυτόν και τους υπόλοιπους, αφού είναι όλοι αθώοι, λευκές περιστερές. Και βέβαια χθες Χλάτς παραδίδω, λέει, την Προεδρία, μέχρι να και την παραδίδει την Προεδρία στο Δήμαρχο τον παλιό Συνδεσμίτη, έτσι, την παραδίδει την Προεδρία σε αυτόν ο οποίος ήταν εκεί μαζί του, στο Μόραλι, ο οποίος είναι Δήμαρχος Πειραιά, αλλά ο Ολυμπιακός εξέλεξε τον Δήμαρχο και τώρα κάνουμε, δηλαδή, αλλάξω μπιβιές, θα πούμε. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Αφήστε τι λέμε εμείς. Εμείς είμαστε εμπαθείς ή με το συγκεκριμένο σωματείο έχουμε θέματα. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Σας λέω τι λένε οι ξένοι. Τι γράφουν οι ξένοι, φίλε. Και πρόσεξε, όχι τα νέα της Πετούγιας, αθλητικό πόμολο. Η ΑΣ γράφει σκάνδαλο στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να καταλήξει στη δεύτερη κατηγορία ή ακόμα και πιο κάτω εξαιτίας σκανδάλου στημένων αγώνων. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Βαγγέλης Μαρινάκης κατηγορείται για στήσιμο δύο ποδοσφαιρικών αγώνων, το Ολυμπιακός Βέρεια τον Ιανουάριο του 2013 και το Ολυμπιακός Ατρόμητος Φεβρουάριο του 2015. Την είδηση ότι παραπέμπεται σε δίκη ο Βαγγέλης την έχει και η Άμπολα ή Αμπόλα, πορτογαλική κορυφαία. Μιλάμε τώρα χιλιάδες. Δεν πουλάει 2.000 φύλλα, έτσι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος του Ιδιοκτήτου του Ολυμπιακού, κατηγορείται για συμμετοχή σε ένα σχήμα που έστεινε παιχνίδια. Γράφει, αναφορές, το Kicker στη Γερμανία. Ολυμπιακός Μπεζίτσα Μαρινάκης, Vorgericht. Γράφει η Zeit Online. Ολυμπιακός Μπεζίτσα Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης,
ενώπιον δικαστηρίου και μιλούν, παιδιά, για υποβιβασμό. Εσείς είδατε πουθενά στα φύλλα εδώ να αναφέρεται υποβιβασμός? Βέβαια, είπα και εχθές, το λέω και σήμερα, ότι ο κόσμος έδειλε, δεν θα γίνει τίποτα πάλι. Που είναι και το πιο πιθανόν. Πρώτος βέβαια, ποιος, παιδιά, έσπευσε να πει ότι θα αθωωθούν όλοι? Αυτός 1-0! Όχι. Αυτός 2-0! Ούτε. Πείτε μου, ποιος έσπευσε πρώτος να πει ότι όλοι θα είναι αθώοι? Ο Αλέξης Κούγιας. Έτσι. 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 Ωραία. Όμορφα. Όμορφα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε, να ξέρετε. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Αυτά έτσι, παρεμπιπτόντως, κάθε μέρα θα έχουμε μία μικρή αναφορά. Θα μου πεις, Κωστάκη, περιμένεις εσύ να γίνει κάτι? Δεν περιμένω τίποτα. Απλά, μία ακόμα φορά αποδείχτηκε πώς ελέγχει το σύστημα. Κρίμα για παιδιά τα οποία είναι εργαζόμενα και βγάζουν το ψωμί τους, που βγήκαν χθες να αθωώσουν. Στρατός πίσω. Να σπεύσουν, να αθωώσουν. Έπεσε, λέει, η κατηγορία, πρόσεξε, επειδή δεν λέει εγκληματική οργάνωση, αλλά συμμορία. Πανηγύριζαν χθες και τους έβγαζαν αθώους, γιατί όχι, ποια εγκληματική οργάνωση, λέει, συμμορία ίδρυσαν. Φοβερό. Δεν είμαι δολοφόνος, είμαι φωνιάς. Απίστευτο. Απίστευτο. Και παρακολουθεί η κοινή γνώμη, πραγματικά αποσβολωμένη, ό,τι γίνεται. Αφού είναι αθώος, γιατί φεύγει από πρόεδρος και παραδίδει τη σκυτάλη? Φοβερό. Σκοτώνεις τον πατέρα και πας στο δικαστήριο. Κύριε, σας παρακαλώ, κύριε Ένουρκη, δείξε πήγε. Γιατί κατηγορούμενε, γιατί κατηγορούμενε? Σκότωσε τον πατέρα σου, κατηγορούμε. Τι πήγε θέλεις, δηλαδή? Δείξτε πήγε, είμαι ορφανός από πατέρα. Αυτό ισχύει εδώ. Δείξτε πήγε, είμαι ορφανός από πατέρα. Χθες, αν διάβαζες τα συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα, δηλαδή πραγματικά νόμιζες ότι μαρτυρικός Ιησούς σύρεται ένα αθώο πλάσμα σε μια κατάσταση, να πούμε, διαπόμπευση και τα λοιπά. Λέγες, τον κακομύρι, τι του κάνουν, ρε φίλε, του ανθρώπου? Τι του κάνουν του ανθρώπου που είναι αθώος και τον σέρουν από εδώ και από εκεί και τον ταλαιπωρούν? Αν με ρωτάτε, πάλι δεν θα γίνει τίποτα, να ξέρετε. Θα βρουν τρόπο. Εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω. Τέλος πάντων. Ας μην ασχολούμαι. Δεν θέλω σήμερα μέρα που είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ήδη στο Facebook, στην ομάδα, στον αθλητήριο. Είπαμε Αγίου Νεκταρίου σήμερα. Κάντε μια βολτίτσα εκεί στο Δεδροπόταμο, που είναι πολύ αδικημένη περιοχή, που είναι πολύ υποβαθμισμένη. Υπάρχει λείψανο του Αγίου Νεκταρίου. Προσκυνήστε, κάντε ένα σταυρό και φύγετε. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Πιστεύω θα πάρετε δύναμη. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε πρόστιμα. Εδώ και πολύ καιρό δεν λέει ο κόσμος. Τι τους χαϊδεύεις? Τι τους βγάζεις για τραπεζώματα? Τι τους έχεις και τους συμπεριφέρεσαι με στοργή και προδέρμ? Για τους ακριβοπληρωμένους παίκτες λέμε, για τους τακτοποιημένους τα πάντα. Ηχήσαν οι καμπάνες, έστω μέσα από την τηλεδιάσκεψη, από το Skype το περίφημο, και θα πέσουν τα πρόστιμα. Είναι αυτή η λύση? Είναι και αυτή μία λύση, θα πω εγώ. Δεν λύνει το πρόβλημα ξαφνικά, αλλά ο κόσμος βλέπετε ότι βράζει με όλη, ειδικά με τη συμπεριφορά, δεν είναι ήττα. Πήγα, έπαιξα, σκύλιας, έχασε ευκαιρίες, αυτά, ξέρω εγώ, αδικήθηκα, με σφάξανε, έπρεπε το μάτς να το πάρω και έχασα. Έχασα, ρε φίλε, και στα δυο μάτς έγινε έτσι και έχασα, ενώ έδωσα και την ψυχή μου. Πιο πολύ πιστεύω ενόχλησε τον Ιβάν η συμπεριφορά, ο τρόπος, αυτό το δημόσιο υπαλληλίκι, αυτή η οκνηρία, αυτή η νοθρότητα, αυτό το οποίο από παντού έβγαινε, το εντάξει, οκ, okay, ένα μάτς ακόμα είναι, πάμε να κάνουμε το παιχνίδι και θα γυρίσουμε πάλι στην Τούμπα να
πάρουμε τα αυτοκίνητά μας ή πάμε στο ξενοδοχείο και... Εντάξει μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Απόλυτη στήριξη λοιπόν από τον Ιβάν στο Λουτσέσκου. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι μην νομίζετε ότι ο Ιώσα Βίδης κάθεται έτσι και γράφει αυτό που είναι η δική του άποψη και μπορεί να είναι διαφορετική από του μεγαλομετόχου, από του Πρόεδρου. Αν ο Πρόεδρος, αν ο Ιβάν δεν γούσταρε τον Λουτσέσκου, θα άφηνε το γιο του να κάθεται και να γράφει πράγματα υπέρ του Λουτσέσκου, του λέει έλα εδώ, τι κάνεις, πρέπει να είμαστε, να είμαστε σε μία ευθεία. Γι' αυτό σας είπα, δηλαδή μην πέφτετε σε αυτό το λάθος. Το αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του Λουτσέσκου είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά δεν μπορεί ο ιός να γράφει άλλα πράγματα. Προφανώς και στα περισσότερα από αυτά εκφράζει και την άποψη του πατρός. Εκφράζει την άποψη του Ιβάν όταν λέει ότι πριν λίγες μέρες ότι δεν θα φύγεις εσύ, άλλοι θα φύγουν αν είναι. Εδώ λοιπόν προσφέρουν την απόλυτη στήριξη στο Λουτσέσκου, σωστό ή λάθος θα το δείξει ο χρόνος. Προσφέρουν στήριξη τύπου Βλάνταν. Μετά τη μανούρα, μετά το επεισόδιο, με τον Τζαβέλα κτλ. Του δίνουν ίδια εμπιστοσύνη και ανώτερη. Του λένε λοιπόν, πάρ τον, το σύλλογο, πάρε την ομάδα, πάρε το ρόστερ και άλλαξέ το. Άλλαξέ το. Βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο. Αφού λοιπόν πήρε την ολική στήριξη από τον Ιβάν, ο οποίος φυσικά ο άνθρωπος απογοητεύτηκε, δηλαδή ναι μεν δεν έχει χαθεί το πρωτάθλημα, γιατί είμαστε πολύ κοντά με την κορυφή, τίποτα, δηλαδή σε επίπεδο βαθμολογίας δεν το συζητάμε, δεν συζητάμε όλες αυτές τις μέρες βαθμολογικά, μείναμε 8 πόντους, μείναμε 10 πόντους, πιο πολύ νομίζω ο κόσμος στενοχωριέται για την εμφάνιση, για την απάθεια, για τη χαμένη ευκαιρία, γιατί βλέπω ότι οι άλλοι είναι Klein Mine, on the tack line, with the Fräulein. Και σου λέει ρε φίλε, έπρεπε να είμαστε, δηλαδή εγώ έτσι το, έτσι το νιώθω, έτσι το λέω ρε παιδιά. Ρε φίλε, με αυτούς απέναντι έπρεπε να είμαστε συν 6, συν 8, συν 10. Και να είναι η καθημερινότητά μας ή ούτως ή άλλως δύσκολη από άλλα πράγματα, να είναι πιο όμορφη ρε φίλε η καθημερινότητά μας. Να έχουμε να πιαστούμε από εκεί. Πλέον λοιπόν τι γίνεται, πρέπει να το αλλάξει. Θάνο Ελκαντουρί που μέχρι τώρα έχει ελάχιστη προσφορά σε σχέση με την επένδυση, με τα χρήματα που δόθηκαν, με το παρελθόν του σε κάποιο ΝΑΤΟ, με παρουσία αγωνιστική φοβερή, που θα τον βγάλει και θα βάλει τον Μπίσεσβαρ, ξέρω τον Μπέλκα εκεί, δεν ξέρω. Θα είναι ο Λέοβατς που θα βγει να παίξει ένας άλλος, θα είναι ο Σάκοφ, θα είναι, δηλαδή, θα μοιάσουμε τώρα έναν τους παίκτες, διότι από ελάχιστους από αυτούς που ήρθαν το καλοκαίρι έχουμε δει σημαντικά πράγματα. Από ελάχιστους. Ο Βιερίνια βρίσκεται και αυτό σε μια κατάσταση που δεν είναι το 100%. Καταλαβαίνει όμως πριν και πολύ περισσότερο από τους άλλους τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα από την ομάδα. Ξέρει αυτός συγκεκριμένος πόσο πολύ επηρεάζει την ψυχολογία του κόσμου. Πόσο επίσης στα άκρα ζει ο Παοκτσής το όλο θέμα με την ομάδα. Δεν μπορεί να, να έχει αντίδραση η Λιχτενστάιν. Οκ, κερδίσαμε. Οκ, χάσαμε. Εδώ στη φλέβα κυλάει αίμα που βράζει. Δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ έτσι. Έβλεπα προχθές Dortmund Bayern. Η παιδάρα, την αλώσαμε για αυτή. Dortmund Bayern. Έχει μπει η Bayern και τους έχει κάνει κουδούνι. Που υποτίθεται φέτος η Bayern ξεκίνησε άσχημα και άλλαξε και το. Έφερε πίσω το Χάγκη στον προπονητή. Εκεί θα πρέπει. Φανταστείτε τώρα να γινόταν ένα τέτοιο εδώ πέρα που ξαναφέρνει στον γέρο και τα λοιπά και έτσι. Αλλά λέω, τους έχουν κάνει κουδούνι ή τις Bayern μέσα. Είναι 0-3 πολύ γρήγορα. Και πανηγυρίζουν στην κερκίδα οι οπαδοί της Dortmund όταν δεν τελειώνει το μάτς που τους έχουν πάρει τα σόβρακα ή τις Bayern. Πηγαίνουν στο πέταλο και χαιρετάνε. Και τους χαιρετάνε και οι οπαδοί της Dortmund.
Ενώ έχουν χάσει στην ουσία το πρωτάθλημα. Δηλαδή μετά από αυτό θα φεύγει η Μπάγερν, γεια σας, δεν την ξαναπιάσει ποτέ. Θα μου πεις, ωραίο δεν είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν πρόκειται ποτέ στον αιώνα τον άπαντα να γίνει εδώ. Γιατί είμαστε διαφορετική ιδιοσυγκρασία σαν λαός και σαν χώρα, όχι μόνο σαν λαός του ΠΑΟΚ. Σαν τεμπεραμέντο, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν θεμικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε το θυμικό, τι είναι η ψυχολογία που έχουμε ότι θεοί στη νίκη, δεν είπε όλους, δεν υπάρχει αυτό και τέτοιο. Και στην ήττα, μα έτσι είμαστε όμως, δεν γίνεται, θα είμαστε ή του 10 ή του 2. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα του 5. Οκ, χάσαμε, οκ, κερδίσαμε. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μας. Είναι το κλίμα, είναι η προγονή μας, είναι οι καταστάσεις που ζούμε γύρω-γύρω. Δεν γίνεται να γίνουμε νερόβραστοι. Εγώ έζησα σε εκείνη τη χώρα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, έφυγα από εκεί 12 χρονών. Τους ξέρω. Λέω τους Γερμανούς τώρα επειδή τους ξέρω. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και αυτό το πράγμα το συναντάμε παντού έξω. Από την οδήγηση, ας πούμε, και τον εκνευρισμό, από τη δουλειά στην τράπεζα, από μια μανούρα που θα γίνει οπουδήποτε. Εντάξει, είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μας. Ζούμε λοιπόν στα άκρα. Τα πάντα. Και είναι πολύ δύσκολο να είμαστε οκ, εντάξει τώρα και τι έγινε. Χάσαμε δύο μάτς. Δεν είναι ότι χάσαμε δύο μάτς. Δεν είναι 3 και 3 πόντι. 6. Ο κόσμος έχει στεναχώρια που δεν του έχει φύγει ακόμα. Η μέρα Πέμπτη σήμερα, 9 του μηνός, δεν του έχει φύγει. Γιατί? Πιο πολύ τρελάθηκε. Γιατί νιώθει ότι χάθηκε μια διπλή ευκαιρία να τους κάνουμε τους άλλους μπάχαλο. Βλέπετε καταρχήν τρώγονται μεταξύ τους. Πάει και ζητάει ο Γαύρος τιμωρία της ΑΕΚ για αφαίρεση βαθμών. Πιθανό να υπάρξει αφαίρεση βαθμών για τα επεισόδια που έγιναν στο μεταξύ μας παιχνίδι. Αφαίρεση και 2-4 αγωνιστικές. Γιατί έγιναν έσχοι στο ΆΚΑ. Βέβαια, κουκουλίτσα, είδατε. Αν αυτά τα ίδια πράγματα συνέβαιναν στην Διογένους, στη Μικράς Ασίας, στη Λαμπράκη, στη Χαρόντα Νομοθέτου, στην Αθηναγόρα, στη Μικράς Ασίας, θα βαρούσαν τα τέλεια μέρες με αφιερώματα τρισδιάστατα. Τώρα εκεί ψιλοκουκούλα και διαβάζουμε χθες αφαίρεση βαθμών. Κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών. Βγαίνει η ΑΕΚ, λέει, εμείς δεν είμαστε ρουφιάνοι και τα λοιπά και δεν φοράμε κουκούλες παραπέμποντας την κατοχή στους δοσύλλογους και τα λοιπά. Φορούσαν κουκούλες και δίναν τον κοσμάκι και είναι μια ατμόσφαιρα τέτοια. Φανταστείτε λοιπόν να τους είχαμε και κερδίσει αυτούς. Όπως έπρεπε, σύμφωνα με το πρόσωπο που παρουσιάζουν φέτος και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το δικό μας το ρόστερ, με στεναχωρή που βλέπω και από δικούς μας οπαδούς, προσπάθεια για απαξίωση τώρα στο ρόστερ. Ξαφνικά ο Βιερίν είναι άχρηστος, ο Καντουρί είναι άχρηστος, ο Μάτος είναι γερός. Ποιος Πρίγιοβιτς δεν σκόραρε σε ένα μάτς εκτός έδρας σε δύο, πάμε τώρα, δηλαδή αποδόμηση. Ο εχθρός, ο οπαδός του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού, τι θα έκανε ας πούμε περισσότερο από το να προσπαθήσει να απαξιώσει ο ίδιος την ομάδα του, τι θα έκανε? Γι' αυτό λέμε λοιπόν ναι στην κριτική, συνέχεια αυτές τις μέρες έχουμε κάνει πλεξούδα, σαν του πέρσι ο Λιβάρες. Ράστα έχουμε κάνει από την κριτική. Όμως όχι στην ολική απαξίωση, όχι στον ευτελισμό, υπάρχει δηλαδή μία γραμμή. Υπάρχει μία γραμμή. Ξαναλέω ότι σήμερα θα έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για να δώσουμε τους τυχερούς, να βγάλουμε μερικούς ακόμα και να κάνουμε την κλήρωση για τις θερμές στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας και κληρώνουμε 2 τραπέζια στη Λαδόκολα υπέροχα. Να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να φάτε, να γουστάρετε στο χορηγό μας εκεί απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. 705-750 Ντιλιβεριά. Η πρώτη μισή ώρα ήταν προσφορά από την Κλιμάρτ. Ό,τι θέλετε σε κλιματισμό και ο Σες Κωνσταντίνος και κλιματισμοί Daikin και λέβητες αερίου και τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Χρόνια εμπειρίας στον κλιματισμό. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές. Επιστρέφουμε! Έλα, δώσε!
Πες μας, ναι, ναι. Πώς το γουστάρω αυτό το χαλί. Το γουστάρω τόσο πολύ που μαζεύω τα κρόσια κάτω από το χαλί για να μην μπερδευτούν, να μην λερωθούν για τέτοια. Σηκώνω το χαλί και τα βάζω τα κρόσια από κάτω. Εδώ είμαστε. Έμαθα πώς τη λένε την Ξανθιά στην ΕΡΤ, φίλε. Χθες έκανα έρευνα. Μέρι. Ψουρε, ξέχασα, φίλε. Όχι παλαλή. Μπαλαλή, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. 2310-287-888. Ευχαριστώ και πάλι για τις πολλές ευχές για τον νεκταράκι μου. Ένα υπέροχο πλάσμα έχω για κόρη. Με το μικρό. Το μικρό δεν ξέρω τι θα γίνει. Με το μικρό. Κύριε Τσαρέ, θα περιμένετε λοιπόν στο παιδικό. Περιμένετε λίγο να μιλήσετε. Με τις δασκάλες. Όχι, ρε φίλε. Έρχεται μεταξύ. Τον βλέπω. Ακόμα δεν μιλάει. Λέει μια-δυο λέξεις. Έτσι. Του λέω, έκανες κάτι. Τάξη, κύβει το κεφάλι. Πρόσεξε καλά. Σε μαλώσω. Ξέρω που μένεις. Του λέω. Ξέρω τον μπαμπά σου και τη μαμά σου. Κοιτάει. Έλα, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Δύο τραπέζια στη Λαδόκολα κληρώνουμε. Να πάτε να φάτε να γουστάρετε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Φίλε μου, αγαπημένε και αδερφέ μου, να τη γαμαρώσεις όπως επιθυμείς. Σε υπερευχαριστώ. Να σε αγαπάει και να την αγαπάς. Ως τα βαθιά σου γεράματα να ευχαριστιέσαι που έκανες αυτό το παιδί. Και για τον αδερφό σου να σε ευχηθοποιήσεις. Σε υπερευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι γερός και δυνατός. Αυτά, φίλε, αυτό που λες, το γερός και δυνατός, αυτό γερός παλεύουμε. Γερός και δυνατός να αντέχεις ό,τι και να συμβαίνει. Αυτά για τις ευχές. Αυτά. Τώρα και στο ό,τι και να συμβαίνει, βάζουμε και τον ΠΑΟΚ μέσα. Κοίταξε, γενικά. Σε έχω πει, δεν είμαστε ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορούμε. Καλά. Γιατί ζούμε μόνο με αυτό, ρε φίλε, τελείωσε, αυτό τα λέει όλα. Όσο μακριά, να σου πω κάτι, όσο μακριά και να πάμε. Δεν υπάρχει μακριά. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μακριά. Όπου και να βρισκόμαστε, μου λέει ένας προθέσεις, ξέρεις ότι υπάρχει χειρουργός που χειρουργεί, το έχω κάπου γραμμένο το όνομα, που χειρουργεί με ποδιά ΠΑΟΚ, βάζει το, ξέρεις, το φήμωτρο αυτό που βάζουν οι χειρουργοί, είναι δηλαδή από την κορυφή ως τα νύχια, το σκουφάκι του είναι ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βλέπεις, ο άνθρωπος κάνει ένα λειτουργήμα, έτσι, σώζει ζωές. Δεν ξεχνάει σε αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ, βλέπει με ποδιά ΠΑΟΚ και χειρουργεί. Δηλαδή, αυτό που σου είπα προηγουμένως, είναι η ζωή σου. Λέω, το, μα, παντού πάει ο αδερφός μου να πουλήσει φάρμακα τώρα στην Πάτρα, μπαίνει σε ένα φαρμακείο και το βλέπει γεμάτο τον τοίχο και ακούει και εμάς κιόλας. Ο Παπαδόπουλος, ο φίλος μου, ο Νικόλας. Δηλαδή, πόσο κοντά είμαστε τελικά. Ναι, ρε παιδί μου, μπαίνει ο άλλος στυλέρο σε ένα ψιλικάτσι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα τέτοια. Και βλέπει παλιά αφίσα 1900 Σουζούκι. Δηλαδή, φίλε, αυτή αφίσα με τη Σουζούκι, τη φανάρα, την Πούμα, με τη χοντρή τη ρίγα, μένει τη ρίγα στο μανίκι. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, και μπαίνεις και βλέπεις, είναι κυτρινισμένη η αφίσα, είναι σκισμένη, είναι εκεί, είναι από γκοφρέτες. Πάνε και από την άλλη πλευρά, πάνε και από τα επτάνησα να πας. Α, ποια πλάκα κάνεις, σοβαρά, δεν πήγα, δεν είδα, φίλε, τι γίνεται από εκεί. Θα έλεγε τώρα, φίλε μου λες για επτάνησα. Μου λες για επτάνησα, φίλε, πήγα στη Ρόδο καταπληκτικά. Θα έλεγε μια φίλη τώρα, δεν θέλω να πω, άσε με. Και στην Κέρκυρα, και στη Λευκάδα, φίλε. Ξέρεις που το καταλαβαίνεις, το έχει πολύ πάω. Στα μαγαζιά με τα σουβενίρ. Εκεί. Σε αυτό είναι κάτω το σύστημα. Νάτι, μου τη δείχνει τώρα την αφίσα. Αυτή είναι, φίλε. Που έχει τα σουβενίρ που είναι και πάω, που έχει και πάω. Έχει φωτογραφίες του ιδιοκτήτη με παίκτες του ΠΑΟΚ που έχει πάει ταξιδέψει, που έχει δεν θέλω. Άστο, άστο, αδερφέ. Μας έχουν χαλάσει την ψυχολογία, δυστυχώς, στεναχωριόμαστε. Λοιπόν, αλλά δεν, σε καμία στιγμή δεν λυγίζει μέσα μας η αγάπη για αυτό. Ίσα-ίσα, περισσότερο φουντώνει. Δεν μπορεί να μας επηρεάσει τίποτα, ούτε καμία νίκη, ούτε καμία ήττα. Αλλά θέλω να πω ένα μικρό story, έτσι, γιατί είμαι, σου λέω, έχω μεγάλα παράπονα από το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ. Έχω μεγάλα παράπονα. Ναι. Λοιπόν, εμείς φέραμε μία ισοπαλία ή μας έκοψε βαθμούς ο κύριος Λουτσέσκου τότε με την ΑΕΚ και μας έκανε μία χειρονομία. Και παραστατήσαμε τότε, φωνάζαμε. Αν πηγαίναμε εμείς σαν οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ και κάθε φορά που έκανε
αυτές τις πέντε γκέλες, γιατί είναι πέντε γκέλες για μένα. Ναι, ναι, ναι. Το πάω με αυτά τα δεδομένα όλα γενικά. Σωστά, τα σωστά, σωστά. Οικονομικά και τα γύρω από την οικονομία, ναι, 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 οικονομικά ναι, ναι. Που είναι οικογενειακά και όλοι είναι εντάξει, δεν έχει κανένας παράπονο. Γιατί άμα είχε παράπονο θα έβγαινε να το έλεγε. Ο άλλος πέρσι που παίξαμε με τον Πανιόνιο ζητούσε να πάει σε τραπέζι. Το χάλασε που έφαγε σάντουιτς. Παράδειγμα λέω τώρα. Είπαμε να κάνει γκέλ ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όχι γκέλες. Ναι, αν πηγαίναμε σαν οπαδικό κίνημα και το κάναμε την ίδια χειρονομία, θα μας έκανε μήνυση. Ναι, σωστά. Εδώ δικάσαμε τον στρατηγό που άλλωσε την πόλη, τον κύριο Δερμητάκη που ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη ρε αδέρφια, ζήστε λίγο τον ΠΑΟΚ περισσότερο πλέον, μην γίνατε μόδα. Σας παρακαλώ πολύ. Φιλιά, 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 γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Στον τοίχο μας υπάρχει δήλωση του Τσίντογλου, του παππού από τα 90 χρόνια, είναι 2 δευτερόλεπτα μόνο. Βάλτε την λίγο να την ακούσουμε σε λίγο, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το σημείο. Είναι, θεωρώ, το πιο συγκινητικό, το πιο δυνατό σημείο στο ντοκιμαντέρ για την ομάδα μας. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. 23-10-287-888, πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Ναι. Να είμαι και ο επόμενος. Καλώς το παιδί. Κωστή μου, δεν πρέπει να σου πω καλημέρα. Σήμερα σου είπα χθες 2-3 φορές. Έχω κάβα προπληρωμένη. Έχω κάβα. Λοιπόν, να χαίρεσαι την κόρη σου και να τη δεις όπως ποθεί η ίδια. Όχι όπως ποθείς εσύ. Μάλιστα. Ελπίζω να ποθεί η ίδια όπως και ποθώ κι εγώ. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο γιατί χθες πιστεύω πως πάγαμε το δίκιο ενός συνακροατή μας. Ναι. Νικόλα του Πειρατή, όσο περίεργα και γραφικά να ακούγονται αυτά που λέει. Ναι, χάσαμε στο δέντρο, φίλε μου, Κωστή, και χάσαμε το δάσος. Έχει απόλυτο δίκιο, Κωστή. Αλλά δεν απόλυτο, όχι. Συμφώνησα σε πράγματα που είπε. Πρόσεξε. Ναι. Μην κολλάμε στη λέξη που είπε να φύγει. Δεν είπε να φύγει εντελώς. Να αφήσει το τιμόνι εννοείς. Και το διευθύνει. Δεν το θυμάμαι αυτό να το είπε. Τέλος πάντων, εντάξει, είδες τον άφησα να μιλήσει, είπε πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Ηχογραφημένη την εκπομπή σου και να συστήσει. Πιθανόν, πιθανόν. Okay. Λοιπόν, ο άνθρωπος είπε να αφήσει το τιμόνι σε κάποιον που ξέρει. Βάζει τα χρήματα εσύ και άσε να κάνει κάποιος που ξέρει. Ναι. Που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα μίλησε για τον Βεζερτζή. Ναι. Μίλησε για τον Βεζερτζή συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ είχα μιλήσει για τον Λισαρίδη για τετρίμηνο. Καλά, αυτό τώρα είναι, να σου πω κάτι, το πρόσωπο. Εντάξει, είναι σχετικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, λέει... Ναι. Ναι. Κωστή, κάτι ακόμα έτσι. Από πότε ήξερε η γιαγιά, η γριά, η μάντισα, ότι θα έρθει ο Καρπουζάς, ο Σάντος, πούμε, ότι ενδέχεται να έρθει το καλοκαίρι στην ομάδα μας. Καταρχήν, ξέρεις ότι διαφωνούμε με τον Καρπουζάς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θεωρώ... και εγώ το άλλαξα. Απλά μου βγαίνει αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι θα πρέπει. Δεν το πάρει σε κάποιο άλλο και βγαίνει μετά. Με έχεις ακούσει ποτέ. Ποτέ. Όχι. Δηλαδή, ούτε Μεφίστακας, ούτε Τζομπάνης, ούτε Καρπουζάς. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρετε το εξής. Ακόμα και όταν ήρθε ο Μπερέτα, ο Φρίγκερ, έχω συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι ο θεσμός του προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτομάτως. Ο τίποτας να έρθει, οφείλω να σεβαστώ όχι το πρόσωπό του. Όπως είναι τώρα δηλαδή. Λέω ρε παιδί μου. Μη μου βάζεις. Ναι. Αν δείτε την ημερομηνία της γιαγιάς. Την ημερομηνία της γιαγιάς. Λοιπόν, εγώ όμως τι, πρόσεξε. Γνώριζα την πληροφορία και το έβαλα στο μονόπρακτο να πούμε, στο σκετσάκι. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο για να λέω τα πράγματα. Το ξέρω πολύ καιρό όπως το ήξερα και την προηγούμενη φορά. Πρόσεξε. Ούτε μέσα στη διοίκηση έχω ανθρώπους. Έτσι το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε έχω τίποτα να πούμε το παίζω ρεπόρτερ ή ψαγμένος. Έχω όμως ανθρώπους που είναι άσχετοι, αλλά βρίσκονται σε θέσεις περίεργες. Ο Κλειδαράς την άλλη φορά που του άλλαξε, που του έβαλε τα κλειδιά στο σπίτι που θα ερχόταν, ξέρω εγώ. Έτσι, όπως και με το Βιερίνια. Άμα είχε θέσει στην παρέα. Καλά, εντάξει. Okay. Πρόσεξε. Την άλλη φορά με παίρνει τηλέφωνο ο Βιβλιοπόλης. Άκου Κώστα και μου λέει ο Βιβλιοπόλης. Ήρθε η θεία του Βιερίνια και πήρε βιβλία για τη μικρή. Να ξέρεις, θα πάει εδώ σχολείο. Έχει κλείσει ο Βιερίνια. Θυμάστε πόσο καιρό το είχαμε πει νωρίς ότι. Έτσι. Εγώ σας το λέω ρε παιδιά, όταν μου έρχεται σας το λέω. Προσωπική μου άποψη. Αν έρθει ένας κανονικός προπονητής, κανονικός,
και μικρός σας είναι. Δεν χρειάζεται υπερπροπονητή. Να, να ξέρει δύο αλλαγές να κάνει και να στείλει μετά την ομάδα χωρίς να πρέπει να παίζουν κάποιους. Ναι. Θα πάρει πρωτάθλημα, δεν θα πάρει. Εύκολα. 35 εκατομμυρίων ομάδα έχει. 35 εκατομμυρίων. Κανονικά έτσι πρέπει, αλλά. Έτσι πρέπει, αλλά. Γιατί θυμάστε που είπα ότι αυτοί οι παίκτες δεν θα ξαναπαίξουν για αυτόν τον προπονητή. Τους έχασε από το παιχνίδι που, που τους ξεφύλισε πάνω με τις αλλαγές που ξεφύλισε. Εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι, δεν είμαι σαντόσκυλο, το γνωρίζεις ότι δεν είμαι σαντόσκυλο, αλλά θεωρώ ότι, ότι με το συγκεκριμένο προπονητή, αν έρθει τελικά, γιατί εμείς λέμε τώρα εικασίες κάνουμε, έτσι. Αν έρθει ο συγκεκριμένος, ότι με το συγκεκριμένο θα πάρουμε και πρωτάθλημα, αδερφέ. Έτσι. Με οποιονδήποτε κανονικό προπονητή θα πάρει πρωτάθλημα τώρα. Γι' αυτό, άμα έρθει κανονικό προπονητή τώρα, δεν θα μπορεί. Τώρα λες, για τώρα μιλάς. Ή για το καλοκαίρι. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Για αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως άμα έρθει κανονικό προπονητή, θα πάρει πρωτάθλημα. Έγινε. Θα είναι δύσκολο να τον διώξει το καλοκαίρι. Α! Για να φέρει τον άλλον. Έτσι, ε. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν. Πρέπει να κρατήσουμε αυτόν. Okay. Αλλά κάπου τ' άκουσα, δεν μ' άρεσε. Αλλά θα το υιοθετήσω, θα το υιοθετήσω τώρα και θα το πω και εγώ, ότι για το Σάντος δεν θέλω ξαναζεσταμένο φαγητό. Ο προπονητής είναι μεγάλος στην ηλικία. Τι άλλο να πω. Μπορούμε να πούμε πολλά, πολλά μπορείς να πεις. Πολλά μπορούμε να πούμε. Εντάξει, αυτά είναι... Μπορεί και να μην στέκουν. Περιορέξεως. Αλλά θα λέμε και από εδώ, θα τα λέμε και από εκεί. Κοίταξε. Για τον έναν και όχι για τον άλλον. Ακριβώς. Ή έχουμε γενικά μια άποψη ή δεν την έχουμε. Αν και ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις μεταξύ τους, απλά... Καλό θα είναι να έχουμε σταθερή άποψη για κάποιους ανθρώπους. Να μην αλλάζουμε. Μου, η άποψη είναι ότι επειδή η διοίκηση αυτή τη στιγμή έχει φέρει ένα προπονητή το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν κάνει καλό στον ΠΑΟ και τον κρατάει και τον στηρίζει. Ναι. Όπως έκανε πέρσι με τον Ίβιτς. Ναι. Καμία επιλογή, όχι ο Ίβιτς δεν ήταν στην κατάσταση, λυπάμαι. Όχι και το. Και Ίδης, δεν μου λες. Το... Περίμενε. Δεν το ποτέ. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι ο Ίβιτς πήρε όλη τη στήριξη που ήθελε. Την πήρε ή δεν την πήρε. Εκεί που λέγανε όλοι μα μου. Την πήρε τη στήριξη. Την πήρε, ναι. Τέλος πάντων. Έγινε Κώστα μου, περιμένουν τέσσερις αδερφέ. Περιμένουν τέσσερις. Ναι. Κάτι ακόμα δεν θα με βρει όμως. Πρώτον, μισάωρο. Αυτά που έλεγες πιστεύω ότι δεν τα εννοείς. Τα λέει γιατί πρέπει να τα πει για να στηρίξουμε. Γιατί στηρίζει η διοίκηση. Όχι η κακή διοίκηση, ο Σαββίδης. Μεγάλο λάθος κάνεις, αδερφέ. Μεγάλο. Λέω πάντα ό,τι σκέφτομαι. Καμία γραμμή, το ξέρεις γιατί είσαι χρόνια Κροατής. Όχι. Δεν μιλάω για γραμμή. Ότι καμιά φορά λέω πρέπει να στηρίξω αυτό γιατί πρέπει. Όχι γιατί πιστεύω. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται. Στο λέω και ευθέως. Στο λέω και ευθέως. Ότι ξέρετε την άποψή μου για το συγκεκριμένο προβλήμα. Την έχω πει πολλές φορές. Όμως δεν γίνεται να συνεχίζουμε κάθε μέρα και να τρώμε τις σάρκες μας. Πρέπει, έτσι, το πρόστιμο, διαφωνούμε ότι έπρεπε να φάνε πρόστιμο οι παίκτες. Έπρεπε. Α, ακριβώς, αυτό είπα. Αλλά φίλε, κανένας δεν θα μου πει ποτέ, το ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Νιώθω όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε, δεν γίνεται. Αυτό. Έγινε, αλλά φιλιά. Και παίρνεις το πρωτάθλημα. Φιλιά, έχει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Εννοείται, δεν χρειάζεται δεν πρέπει να στηρίξουμε. Έλα, ρε, Αντώνη. Τι θα γίνει, ρε Κωστή, δύο άτομα θα θες να κάνεις. Έλα, έχεις δίκιο, πάμε. 15 λεπτά περιμένω. Έχεις δίκιο, είπα, τελείως λάθος μου. Πάμε. Τέλος πάντων. Φίλε, τώρα και εγώ έχω ακούσει τώρα άτομα να λέγανε τον Στέφεσε Μπεκρούλιακα και τα φρενιάρια. Και μετά γιατί έδιωξε τον προπονηταρά. Και μετά να λένε γιατί τον έδιωξες. Επειδή γνωρίζω φωνές πλέον, όχι ο Τζομπάνης να γυρίσει ο Άγγελος. Γιατί ναι. Τον τάδε όχι ο έτσι, δηλαδή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Μεταξύ μας τώρα όμως αυτός είναι τώρα δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την οτροπία ακόμα, πώς λέγανε παλιά, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω το χωριό, γιατί και εγώ μάλλον από χωριό. Ναι, έχει... Μυρίζει χωριό ρε φίλε. Ναι, το έχουμε πει. Μυρίζει... Μέχρι στιγμής μικρή αυτό ομάδα, μυρίζει νοτροπία μικρής ομάδας, μυρίζει νοτροπία ομάδας. Και που χάσαμε δεν έγινε και τίποτα γιατί θα γυρίσουμε και είναι χιλιά άτομα που έρχονται στο γήπεδο. Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω, δεν θέλω να σε διακόψω. Δηλαδή, αυτό το βλέπουν όλοι. Και εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που δεν τον έχουν στείλει ακόμα είναι ίσως ότι υπάρχει σενάριο να έρθει ο Σάντος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Δηλαδή, να ερώτηση κάνω τώρα, υποθετική. Δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον να βάλουν μέχρι το καλοκαίρι αν είναι κλεισμένος ο Σάντος? Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ αυτόν βλέπω. Ξέρω εγώ, είναι λογική αυτή ότι κρατάμε αυτόν μόνο και μόνο επειδή. Αυτός κάνει και κακό. Δεν είναι μόνο ότι. Κάνει και κακό στην ομάδα μας.
Εγώ τον θεωρώ ότι είναι ύποπτος. Ύποπτος δεν μπορούμε να πούμε. Το θες εσύ. Ναι, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Ότι, δηλαδή ότι παίρνει λεφτά για να χάνει. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, ότι, όταν λέμε ύποπτος σημαίνει ότι έχει δόλο, ότι θέλει να χάνει. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν το έπαιξα σωστά. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μου πεις λίγος, επαρχιώτης, ναι, μικρής ναι, ναι, εμβέλειας. Ανακαλώ. Είναι άλλο από το να λέμε ότι είναι. Ύποπτος σημαίνει ότι παίρνει λεφτά για να χάνει ο ΠΑΟΚ ή έχει σκοπό, έχει δόλο. Δεν γίνεται να το πούμε αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Ανακαλώ, δεν το λέω. Δεν γίνεται, ρε Κωστή, να βλέπει πράγματα, να μην βλέπει πράγματα, τα βλέπει μέχρι και η κόρη μου. Τα βλέπουμε μπάλα. Και να λέει γιατί δεν τον βγάζει αυτό να θα φάει κόκκινη. Και η κόρη μου είναι 10 χρονών και αυτός παίρνει 100-200 χιλιάρικα, όπως θα παίρνει να τον πάω 300, δεν ξέρω, είναι ένα προπονητής. Απογοητευτικός. Είναι δεν γίνεται η ΑΕΚ να μείνει με 10. Δεν έχει εμπνεύσει τους παίκτες, έχει χάσει τις ευκαιρίες. Γιατί να ανέβεις εσύ να ανεβαίνει η ΑΕΚ, ρε Κωστή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή φοβάται τον Μπακασέτα και τον Κουτσομήτρο, ξέρω κι εγώ ποιους παίζουν στην ΑΕΚ. Τον Μπακάκι και τον Γαλανόπουλο και τον... Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, ίσως αφήσεις τώρα έχεις πληρώσει αυτό το πράγμα και το βλέπεις. Τι κάνεις, ρε Κωστή. Ή τον διώχνεις ή δεν τον διώχνεις. Απλά, δηλαδή, οι δύο είναι, δεν υπάρχουν μέσα οι δρόμοι. Ή τον κρατάς και τον στηρίζεις όπως έκανε, δηλαδή, ή τον στέλνεις και θέλεις έναν άλλον. Θα έρθει ο Ατρόμητος πάλι, θα τον κερδίσουμε, γιατί εγώ πιστεύω θα τον κερδίσουμε. Και θα πάμε στον Πανιόνιο και θα κάνουμε πάλι αντί να μην πω τι θα κάνουμε. Και θα είμαστε πάλι ανω κάτω. Ο λόγος που αυτές τις μέρες γκρινιάζουμε, όλοι μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, δεν είναι τόσο για αυτά που έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά, Αντώνη, όπως καταλαβαίνεις. Δεν μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς που χάσαμε. Γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και διαμαρτυρόμεθα για αυτό το οποίο έρχεται μπροστά. Και βλέπουμε ότι έτσι όπως πάει ο συγκεκριμένος προπονητής, έτσι όπως πάνε οι παίκτες, μην τα ρίχνουμε όλα μόνο σε αυτόν, με όλη τη συμπεριφορά αυτή. Δεν. Πω κάτι. Καμιά φορά όταν και οι στρατιώτες ξέρουν ότι ο στρατηγός είναι για τα πανηγύρια, ναι, ναι, δεν μπαίνουν και τόσο... Θα έπρεπε όμως να δείχνουν έστω πάθος και αυταπάρνηση. Θα έπρεπε. Συμφωνώ με αυτό που λες, δεν τους εμπνέει. Φαίνεται, δεν τους εμπνέει αυτός ο προπονητής. Τέλος. Αλλά για την άλλη δεν θέλει προπονητή ο Ζαμπράνο για να μην ρίξει καρατιά. Ακριβώς. Εκεί δηλαδή... Όπως λες... επίσης δεν χρειάζεται και προπονητή ο Μπίσεσβερ για να μην ρίξει μπουνιά στον άλλο για να μην φάει κόκκινη. Έτσι. Έχει να το παιχνίδι που το έκανε ένας ρωτέος για τον Ολυμπιακό, τι να πω, λευτεριά στο Βαγγέλα θέλω να πω. Ναι, ναι. Εγώ απορώ γιατί δεν έχει ήδη ανακατευτεί η UEFA και να τον πάρει πίσω τα πρωταθλήματα για να ζωήσει τη τεχνική. Όπως έγινε στην Ιταλία. Τι έγινε στην Ιταλία με τη Juventus. Δεν πιστεύω ότι στην Ιταλία περιμένω τελεσίδικες και ένα δικαστήριο. Τι έγινε στην Ιταλία, τι έγινε. Και πρόσεξε τώρα αυτό, δεν είναι ο αθλητικός δικαστής που τους καλεί. Δεν είναι... Μετά έρχεται το αθλητικό αδίκημα που λέει υποβιβασμός και αφαίρεση των τίτλων. Δεν περιμένω να τελειώσει. Εγώ πολύ φοβάμαι μην είναι κακούργημα ημίχρονο, πλημέλημα τελικό. Και όλες οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, γιατί τους άλλους θεωρώ ο Ρίτσα του Ολυμπιακού πλέον, να βγουν και να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ το προηγούμενο πρωτάθλημα που βγήκε. Να αφαιρεθούν, φίλε, να αφαιρεθούν τίτλοι. Να διεκδικήσει η ΑΕΚ το περσινό πρωτάθλημα που βγήκε αυτή δεύτερη στα play-off. Κατάλαβες τι να σου πω. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά πολύ φοβάμαι μην είναι κακούργημα ημίχρονο, πλημέλημα τελικό. Αυτό. Και τι, συγγνώμη, δηλαδή, και το πλημέλημα είναι αφήκημα πάλι. Ναι. Αυτό είναι. Εδώ πανηγύρισαν χθες που. Όχι, δεν είναι εγκληματική οργάνωση, λέει, είναι συμμορία. Πανηγύρισαν κάποιοι σε πρωτοσέλιδα. Είδατε. Δηλαδή... Συμμορία, φίλε. Λες και το συμμορία είναι κατηχητικό. Λες είναι μια φιλανθρωπική δράση. Τέλος πάντων. Έγινε, Αντουάν. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Και συγγνώμη, περιμένατε. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Φεύγουμε πολύ με το χρόνο. Καλημέρα, Κωστή Ζουμουσού. Χρόνια πολλά. Να χαίρεις την κορούλα σου. Και όλη την οικογένειά σου πάντα ευτυχισμένη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, Παξιμαδά, ο Πολυχρόνης. Καλημέρα, Κωστή, χρόνια πολλά στη μικρή σου. Μόνο ένα πράγμα θα πω. Στην Ελλάδα υπάρχει ο υπερχαρακτηρισμός. Λοιπόν, σε ό,τι περπατάει, πετάει και κολυμπάει και βέβαια πάντα αρνητικά. Ναι, εντάξει. Okay. Βλέπετε τώρα εχθές. Αθώος. Εμείς δεν βγήκαμε να καταδικάσουμε κανέναν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν οι δικαστές. Ας έρθουν οι δικαστές να κάνουν εκπομπή και εμείς θα πάμε να δικάζουμε. Όχι. Όμως. Αυτό όλο από μόνο του βοά ο τόπος. Στην Αγγλία είναι ανάστατη. Στην Νότιγχαμ σου λέει: Πρέσι, μήπως τη δώσαμε την ομάδα σε κάποιον ο οποίος είναι για να μπει κελί, αν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Η ΑΣ, η Αμπόλα, το Κίκερ, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια αναγνώστες σε διαδίκτυο και στα έντυπά τους. Και εδώ χθες αθώος. Και οι τρεις εφημερίδες αθώος. Πανηγύρισα, κατέρευσε λέει. Ο μύθος εγκληματικής.
Οργάνωσης συμμορία. Όχι εγκληματική οργάνωση, συμμορία. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη, Ζουμουσού λέμε και με Πέλκα Εθνική την πρόκριση θα πάρουμε. Σήμερα πάμε να παίξουμε με την Κροατία. Οι Κροάτες έχουν βγάλει πάρα πολύ γλώσσα. Ξέρω ότι λίγο σας απασχολεί αυτές τις μέρες η εθνική ομάδα. Έχουν πει προκλητικά πράγματα για το μάτς εθνικής μας. Μακάρι να βάλει το Πελκάκι και μακάρι. Λοιπόν, μακάρι να γίνει αυτό που πρέπει. Γράφει ο Κολομπάμπιο. Καλημέρα στη Ζουμουσού, σε όλη την παρέα. Τόσα χρόνια διάβαζα Μίκι Μάους και δεν πήρα χαμπάρι ότι η πιο γνωστή συμμορία κινουμένων σχεδιών φορούσε κόκκινα. Απ' τη μία μεριά βάζω τη φωτό τη συμμορία η Λίκη και απ' την άλλη μια πασίγνωση από τον κόσμο. Γνωστή με πολλά ονόματα, Νταβάτζι. Λίκη, Νταϊ, Λίκη, Τσατσι, Λίκη, Ρουφιανή, Λίκη. Τι κρίμα να μην υπάρχουν οι Ήλτεξ Λίκη να κάνουν ένα μεταξύ του φιλικό. Ωραία, τι υπάρχει από κάτω. Ωραία, τι υπάρχει από κάτω. Φυλακή να μα βάλει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, δύο τραπέζια στη Λαδόκολα κληρώνουμε σήμερα. Χορηγή πρώτη ώρα είναι η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη 473-118. Όταν θα βάλετε το μαραφέτη πίσω στο χώρο τη ρεζέρβα, θα δείτε πόσο βενζίνη θα εξοικονομείτε. Πόσα χρήματα μάλλον θα εξοικονομείτε σε σχέση με τη βενζίνη. Με απόλυτη ασφάλεια στον Εσκιάδη που είναι ο ειδικό. Μηδέν προκαταβολή, 12 άτοκε δόσει, 473-118. Ενημερωθείτε. Και βέβαια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδη, 50 χρόνια εμπειρία στα ηλεκτρικά. Κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην πόλη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο Κορδελιό. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, αμέσως η ρεπόρτερ μας, η ρεπόρτερ τα Ζουμουσάκια, Βασίλης, γεια σου βροχή, ο Κουμπαγιώτης. Ηλίας Κατσίκης λέει λέγεται, όντως δεν θυμόμουν το όνομα του επώνυμο και τον έχει φωτογραφία μέσα ήμουν λέει στο Διαβαλκανικό. Κανονικά φίλε μαύρη, πώς το λένε ρε παιδί μου, ποδιά, πώς το λένε αυτό που φορούν οι γιατροί. Έτσι, αυτό το χιτόνιο τέλος πάντων με το οποίο χειρουργούν, με δικέφαλους επάνω κτλ. Πριν πάμε στις γραμμές, έτοιμοι είμαστε να πούμε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο η χορηγός δεύτερης ώρας, εκπληκτικά πράγματα μπορείτε να φάτε εκεί, εκπληκτικά πράγματα. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουζίδης, 35 χρόνια εμπειρία και στην Πέργολα και στην Δυναμική Ζελατίνα και στα πάντα όλα. Επίσης χορηγός δεύτερης ώρας, μην ξεχνάτε ότι είναι η Καλόε και το προϊόν, το Genethrix, το οποίο είναι εκπληκτικό για την, τριχόπτωση το Genethrix. Ακόμα ένα προϊόν της Καλόε, 29,90 από τα κορυφαία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Από τον πρώτο μήνα αρχίζουν και φυτρώνουν τρίχες με μια τρίμηνη θεραπεία. Βλέπετε θεαματικά αποτελέσματα. 29,90 αντί για 55 ευρώ. Τηλεφωνείτε στο 2312-200-500. Με την εγγύηση της Καλόε, κορυφαίας εταιρείας σε τέτοια προϊόντα. Ξαναλέω, το προϊόν το Genethrix. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα! Ναι! Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και πάλι λέω για την νεκταρία μου, Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα να έχετε την προστασία και τη χάρη του Αγίου, σας εύχομαι. Όσοι πιστεύετε και όσοι δεν πιστεύετε, πιστεύουμε εμείς για σας. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε, ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας! Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Ναι, καλημέρα! Ο Τρίτος, καλημέρα. Ο Τρίτος, πέσανε άλλοι δύο. Γεια σου, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Τις καλύτερες μου ευχές για το αστέρι σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να το χάρεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα, τα ίδια και από τον αδελφούλη σου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Γιώργο μου και εσύ, λοιπόν, ό,τι επιθυμείς. Κάτι πρέπει να γίνει με τους ομιλούντες, τους προηγουμένους, τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Τον ναι, είμαστε πιο σύντομοι, πιο σύντομοι. Εγώ φταίω σήμερα. Πάμε. Ναι, τελείωσε. Ναι, εγώ φταίω. Είναι δικό μου λάθος. Το προπονητή, ρε παιδιά, έχει τελειώσει από τη στιγμή που ο μεγαλομέτωχος, ο σωτήρας μας, τον θέλει, ας κάνουμε υπομονή μέχρι να τελειώσει η σεζόν και βλέπουμε τι γίνεται με την καινούργια τελειά και τα λοιπά. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ, παρότι που έχασε, έπαιξε μπάλα. Ναι. Το πάλεψε χθες, απέναντι με καλή ομάδα, έτσι. Το παλέψανε με την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Κάτοχος του τέτοιου και τα λοιπά, ναι. Με αστέρια πολλά αυτή. Ναι. 74-79. Ειδικά στα τελευταία λεπτά, το γλίστριμα
μπορούσαν να πάρουν το παιχνίδι. Λοιπόν, όπως είπα, υπομονή, να μην συζητάμε πάλι για το θέμα. Αυτός είναι, θα κάνουμε μέχρι το τέλος την υπομονή μας και τίποτε άλλο. Να είμαστε καλά, τελειώνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Την εκπομπή την ακούτε μετά στο zoomusu.gr. Μπαίνετε στο site μας, zms.gr ή zou και βλέπετε εκεί τα διάφορα θεματάκια μας και για την ομάδα και για τις δράσεις που θα κάνουμε. Έρχεται η αιμοδοσία, θα σας πω πολύ σύντομα πού θα πάμε και αυτή τη φορά να δώσουμε αίμα και πού θα πάμε και τα ρούχα για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τα ανέκδοτά μας μέσα εκεί, όλα γενικότερα. Και μπαίνετε και στο γίνε Ζουμουσού αρθρογράφος, γράφετε την άποψή σας και εμείς μετά τα διαβάζουμε και στον αέρα και τα δημοσιεύουμε. Καλημέρα, ναι, γεια σας. Πέσαμε, πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο μεθεπόμενος εγώ. Έλα ρε μεθεπόμενε. Για τον τρελόγιατρο που λέγατε πριν και άκουσα. Για τον. Για τον τρελόγιατρο, αυτό να μεθεπόμενο. Ναι, ναι, δεν είπα, φίλε, μορφή μεγάλη. Λοιπόν, στον ένατο είναι η γυναίκα μου. Ναι. Ακόμα που πηγαίνουμε δεν έχουμε πει για τη γέννα, ξέρεις γιατί λέμε. Ναι. Και το καταλαβαίνεις. Στον πρώτο που τον βγάλαμε ήμουνα μέσα στη γέννα. Και εγώ, ναι. Με στουλές, πετσέτες, ασπρόμαυρες σημαίες κτλ. Για να μην καθυστερώ. Ναι. Γιατί ο ομάδας θα γρήγορα. Ναι. Υπομονή μέχρι το τέλος. Και το σταυρό μας να φέρει τον καθηγητή το καλοκαίρι. Άντε, ναι. Καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Συμφωνώ, χωρίς να είμαι σαν το σκυλό, το έχω πει. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Θα πω τέσσερα ονόματα, τους οποίους δεν τους ξέρω από κοντά τους ανθρώπους. Ναι. Ο ένας είναι ο Δερμιτζάκης. Ναι. Ο άλλος είναι ο Κωστίκος. Ναι. Ο άλλος είναι ο Καραγεωργίου. Mm-hmm. Ο άλλος είναι ο Γεωργιάδης. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σαν προπονητές μιλάω. Ναι. Μπορεί κανείς να πάρει ένα team, δύο από αυτούς, έναν, τρεις, ανάλογα με τη διάθεση που έχουν και εκείνοι και να φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα υποστηρίζουν τον προπονητή που θα έρχεται. Θα μπορούν να βρίσκουν παίκτες, θα μπορούν να στηρίζουν τους παίκτες που έχουμε, να είναι κοντά τους και να φτιάξει κανείς μια υποστηρικτική ομάδα που δεν θα φεύγει μαζί με τον προπονητή. Θα υπάρχει δηλαδή μια βάση στήριξης, είτε είναι ένας προπονητής είτε είναι ένας άλλος προπονητής. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, χρειαζόμαστε συνέχεια. Δεν μπορούμε να γκρεμίζουμε και να ξανακτίζουμε. Και επειδή μιλάμε για αποτυχία, στην αποτυχία υπάρχει στεναχώρια. Φυσικά. Με τη στεναχώρια είτε υπάρχουν δύο κινήσεις, είτε γκρεμίζεις ό,τι έκτισες, είτε κοιτάς για να γίνεις πιο δυνατός. Σωστό. Οπότε θα κοιτάξουμε αυτό που έχει το τατουάζ ο Γκαρσία. Καερεστά περμητίδο, Λεβαντάρ σε έσο πληκατόριο. Και να το πούμε, να πέσεις, επιτρέπεται στην αποτυχία, επιβάλλεται να γίνεις πιο δυνατός. 100%. Μα γι' αυτό λέω, συνεχίζουμε, το θέμα αυτό τελείωσε από χθες, όταν βγαίνει και ο ίδιος ο Ιβάν και λέει ότι αυτός είναι ο προπονητής, με αυτόν προχωράμε πρόστιμο στους παίκτες. Τι να κάνουμε, να βγαίνουμε εμείς δηλαδή και να λέμε τι, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε είναι άλλη ιστορία. Αλλά να βαράμε τα τέλεια. Και μίλησες για στεναχώρια και θα κλείσω με αυτό. Οι Γερμανοί είναι ψύχρεμοι μέσα και ψυχροί θα έλεγα, όχι ψύχρεμοι, ναι. Ψυχροί είναι. Αλλά και εμείς που είμαστε θερμοί, δεν το βλέπω φίλε μου, όταν καταστρέφεται η ζωή των παιδιών μας από κάποιους πολιτικούς. Σε άλλο θέμα πας. Και έχουμε γίνει απαθείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα μάλλον έχει χαθεί. Δεν είναι ακριβώς όπως το λέμε. Και απλά ξεσπάμε σε κάποιες άλλες συνθήκες στη ζωή. Ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε την κατάλληλη, τουλάχιστον να το κάνουμε σε πράγματα που αξίζουν αλλού, ακόμη περισσότερο. Εντάξει. Έγινε φιλάρετε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλά. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Τριχίλς, έλα ρε μορφή, πού είσαι. Έλα, να ρωτήσω λίγο. Ο Μπόλον ήταν κανονικός προπονητής. Φυσικά. Και τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Σάντος ήταν κανονικός προπονητής. Αυτός κι αν ήταν. Ο
Άγγελος ήταν κανονικός προπονητής. 100%. Μπράβο. Ο Στανόγεβιτς ήταν κανονικός προπονητής. Ναι. Καταλαβαίνω που το πας. Καταλαβαίνω. Θέλω να, αφού ήταν όλοι αυτοί οι κανονικοί προπονητές, θέλω να μου ορίσει κάποιος τι είναι κανονικός προπονητής και τι δεν είναι κανονικός προπονητής. Και να το κρατούμε αυτό, έτσι. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, ποιος μας έχει εγγυηθεί ότι με 30 ή 40 ή 80 εκατομμύρια θα πάρουμε πρωτάθλημα? Κανείς. Όταν ο Ολυμπιακός θα είχε τα 40 και τα 50 και εμείς κυνηγούσαμε να πάρουμε πρωτάθλημα, με τι δικαίωμα κυνηγούσαμε το πρωτάθλημα? Όχι, βέβαια. Μα δεν εξασφαλίζει το χρήμα ότι... Ναι. Τα λόγια τα να τα λέμε, να κάνουμε κριτική, να βάζουμε ταμπέλες και επειδή έχω αυτό πρέπει να κάνω εκείνο κτλ. Ρε παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Έτσι, είναι κάποιοι που έχουν αρμοδιότητες να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν να την κάνουν. Εμάς η θέση μας είναι στην κερκίδα να βλέπουμε, να κρίνουμε μεταξύ μας, αλλά όχι να απαιτούμε από πράγματα που δεν έχουμε δικαίωμα. Δηλαδή, ήρθε τόσο καιρό, λέγαμε, να έρθει ένας άνθρωπος με λεφτά, να μας κάνει, ξέρω εγώ, ομάδα, να μας φέρει παίκτες, τα κάνει και τώρα θέλουμε να του πούμε πώς να το κάνει. Γιατί εμείς ξέρουμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι. Έχουμε μάθει. Ξέρουμε τι είναι κανονικός και τι δεν είναι κανονικός. Δηλαδή, ακούω τόσες μέρες. Κριτικές για τον έναν. Εγώ θέλω τον Άγγελο, εγώ θέλω τον Σάντος. Καλά, και αυτό... να σου πω και κάτι. Ο Σάντος έχει κλείσει για το καλοκαίρι. Έχει βγει πουθενά επίσημα? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αν δεν έρθει, σκέφτεσαι τι θα γίνει το καλοκαίρι. Τι θα γίνει? Αυτοί που δεν το θέλουν, τι θα λένε, ή αυτοί που το θέλουν, τι θα λένε? Θα σου πω το εξής. Δηλαδή, αυτές τις μέρες, Τριχύλης, θέλω να καταλάβετε κάτι. Πιστεύω θα το συνειδητοποιήσετε και όταν καταλαγιάσει λίγο όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες. Δικαιολογούμε και μία κουβέντα παραπάνω. Στον φίλο μας, στον συνοπαδό, στον ακροατή. Δηλαδή εγώ θα είχα τραβήξει χειρόφωνο σε κάποιους νωρίτερα τις μέρες αυτές. Αλλά κατανοώ την ανάγκη που έχει ο άλλος πάνω στη στεναχώρια του, πάνω στην τζαντίλα. Να πει και δύο κουβέντες παραπάνω, εγώ, έτσι. Δηλαδή, και εγώ έχω πει παραπάνω κουβέντες. Και εγώ δεν γουστάρω τον Λουτσέσκο. Άλλο, και εγώ. Και δεν είμαι εγώ. Ναι, ναι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα βγω και θα τον κράξω να κρίνω να σηκωθεί να φύγει κτλ. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον Λουτσέσκο, έτσι. Η κριτική... Ξέρω εγώ περισσότερη μπάλα από ό,τι ξέρει, παράδειγμα, αυτός που τον επέλεξε ή αυτοί που είναι μέσα στα γήπεδα ή ποδοσφαιριστές. Όχι, εδώ τελειώνει κάπου η ιστορία. Αφού αποφάσισε ο Ιβάν, αυτός δεν είναι ο μεγαλομέτωχος, αυτός δεν είναι ο πρόεδρος, ότι την τόσο ακριβή ομάδα μπορεί να διαχειριστεί αυτός, αφού πιστεύει ότι μπορεί το ρόστερ, το κορυφαίο ρόστερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να το εμπιστευτεί στα χέρια του, τον εμπιστεύεται για έναν λόγο, θεωρεί ότι μπορεί να το γυρίσει, το να βγαίνουμε κάθε μέρα εμείς και να λέμε. Εγώ τα είχα πει πριν έρθει ο Λουτσέσκου. Έχει σημασία το πριν. Έτσι, είναι σημαντικό. Ναι. Και να κλείνω, και αν θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, δεν πρέπει να βρίζουμε και να φωνάζουμε τον Λουτσέσκου, αλλά αυτός που τον φέρανε και αυτός που κάνει κουμάντο. Μα γι' αυτό λέω κάθε μέρα. Φοβόμαστε ότι άμα σηκώσουμε χέρι εκεί πέρα μπορεί να στραβώσει η φάση και λέμε μπορεί να σηκωθεί να φύγει κάποιος, να μην κρυβόμαστε στο Σαββίδι κτλ. Βαράμε το Σαμάρι αντί να βαράμε το Γαϊδούρι. Κακώς. Είπαμε, στα λάθη του τα λέμε. Και τα λάθη του τον αγαπάμε και τον ευγνωμονούμε, ναι. Επίσης εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι είναι έξω από το κάδρο ο Λούμπος Μίχελ. Αυτός έχει τη μεγάλη ευθύνη για πολλά πράγματα που γίνονται. Τον χειροκροτήσαμε όταν έκανε αυτά που έπρεπε, αλλά όταν είδαμε ότι κανένας δεν έχει αιώνια αποδοχή και αποθέωση. Να μην πούμε δηλαδή ότι στείλωσε τα πόδια να φέρει αυτόν τον προπονητή, ότι μέχρι τελευταία στιγμή η ομάδα πήγαινε χωρίς μεταγραφές έτσι όπως έπρεπε, ότι έκανε κακό προγραμματισμό, κακό γυρισμό, ότι στήριξε καθόλου το Στανόγεβιτς, να μην τα πούμε. Έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη, όπως ευθύνη έχει ο Λουτσέσκου, όπως ευθύνη έχουν οι παίκτες, έτσι έχει και αυτός ο κύριος. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όταν κράζουμε τον Λουτσέσκου και την ομάδα, μόνο κακό κάνουμε, αυτό λέω. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει τη στήριξη, όσο και να χοροπηδάμε εμείς, δηλαδή να σου πω κάτι, στον Παναθηναϊκό τώρα μεθαύριο με ανοίξει το γήπεδο και πάμε μέσα και αρχίσει αυτή η μιζέρια που βλέπω και η γκρίνια όλη στο ραδιόφωνο και βγει μέσα στο γήπεδο, μην περιμένω αποτελέσματα μετά, όσες πιθανότητες και να υπάρχουν να πάει προς το καλό η ομάδα. Πρέπει να τελειώσει αυτό τώρα. Αυτός μένει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να σέρνεται αυτό το πράγμα. Αλλά εξυπηρετεί και κάποιους οι οποίοι θέλουν την ομάδα σε μια μπαγαλώδη κατάσταση μόνιμα. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Τέλος. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε με την παραμονή ή ότι διαφωνούμε. Έτσι, άλλο. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Τριχύλης. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, αδερφέ. Κωστή. Ναι. Είναι διαφορετική το ήχος και δεν κατάλαβα αν με ακούσει ή όχι. Έλα, σε ακούω. Γιάννη, τα γεια σου, Γιάννη μου, έλα.
Να χαίρεσαι το κουκλί σου. Σε ευχαριστώ, πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα η καθημερινότητα, η ζωή μας. Να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Σε υπερευχαριστώ. Το χαμόγελο. Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Έχει χαμόγελο φωτεινότητα. Άστο, άστο. Άλλο παιδί είναι ο Νεκτάριος, δεν υπάρχει, φίλε. Ναι, να δώσεις, δηλαδή να ακούω μια και ακούει μπαμπά στις εκπομπές, τα συγχαρητήριά μου για αυτό που έχει κάνει. Γιατί από ό,τι βλέπω και από τον πατέρα σου, καταλαβαίνω από που έχει έρθει το ήθος. Να σε καλά. Οικογένειες. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Να πάμε παρακάτω, ναι. Να μην κρατάμε πάρα πολύ. Δεν βγαίνω πολύ συχνά, είναι η δεύτερη φορά. Ναι. Χαιρετίσματα σε όσους με γνωρίζουν, σε όλους. Δεν βγαίνω συχνά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ο ζωντανός οργανισμός λέγεται ΠΑΟΚ. Δεν είναι ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα και είναι μια ψυχή. Η ψυχή ανάλογα πώς πάει, ανάλογα με τα αποτελέσματα, ανάλογα με αυτά που μας δίνουν τα συναισθήματα, σίγουρα. Ο κόσμος έχει πικρία, το καταλαβαίνω. Θα μείνω σε κάποιους πιο μεγαλύτερους που έχουμε πει πράγματα περισσότερο στο στοιχείο της υπομονής. Ένα θα πω. Εγώ είμαι 47 χρονών και ξέρω ότι αν ζήσω μέχρι τα 70, 70 χρόνια θα περιμένω. Και αυτή είναι η αλήθεια όλων των ΠΑΟΚτσίδων. Από υπομονή έχουμε, μην ανησυχείτε. Μην μιλάτε για υπομονή. Ο ΠΑΟΚ είναι λέξη υπομονή. Πάμε παρακάτω. Το θέμα τώρα να καταλάβω. Υπέροχα μιλάς. Δεν σε διακόπτω. Υπέροχα μιλάς. Αυτό που είπες. Δεν είναι απλά ομάδα ή μπάλα. Είναι ζωή. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Είναι ψυχή. ΠΑΟΚ, εσύ Κώστα, παρακολουθώ μερικές φορές. Ακούω και μερικές φορές έτσι εδώ, Γερμανία είμαι. Ακούω και αθηναϊκό ραδιόφωνο. Εκπομπές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Έτσι έχω πέσει κάνα 15-20 φορές. Ναι. Για αρκετές ώρες και έχω καταλάβει το στυλ, το πώς μιλάνε, το πώς, σε ποιο ύφος είναι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων. Και η διαφορά είναι φανταχτερή, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ για να το καταλάβεις. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος δεν ασχολείται με την Αθήνα, δεν ακούει, δεν το γνωρίζει. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δικό μας, τη δικιά μας πορεία, τη δικιά μας γραμμή. Τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, απέχουν παρασάγκας. Είναι αλήθεια, μίλια, είναι αλήθεια, παιδιά. Μίλια. Όσοι συνεργάζονται μόνο εργασιακά με την Αθήνα το ξέρουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε το συνέστημα. Έχουμε με τις ρίζες μας, με τις θρησκείες μας, με τον πόντο. Έτσι ζούμε. Πολλά. Έτσι ζούμε. Αυτό είναι Ελλάδα όμως, έτσι. Φυσικά. Γιατί αυτό που έρχεται από το κέντρο είναι η αφέμαξη της Ελλάδας και δεν το βλέπουμε. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο, φίλε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί ο αθλητισμός έχει πολιτικοποιηθεί, έτσι. Γιατί άκουσα πριν από λίγο μερικά πράγματα και θέλω να το πάω προς τα κοίτα, ότι ελπίζουμε για πράγματα με αθλητική, δηλαδή μέσω αθλητικής ενέργειας, αποτελέσματα, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αφού υπάρχει πολιτικός δάχτυλος, είναι αλλού το πράγμα. Δεν μπορούν να βγουν κάποια αποτελέσματα μέσα από αθλητικές ενέργειες όταν υπάρχουν δάχτυλοι. Το βλέπουμε ότι έσκασε, που το γνωρίζαμε εδώ και χρόνια, έτσι. Λοιπόν, το ότι βγαίνει μόνο στην επιφάνεια αυτό φτάνει το να αποδείξει για να καταλάβουμε κάποια πράγματα με το θέμα υπομονής και για την ομάδα εννοώ. Τώρα να πάω λίγο μέσα, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα το μέσα. Ναι. Μιλάμε για τον πρόεδρο, για τον γιο, για τον Μίχελ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είμαστε, να το πω σε εισαγωγικά έτσι, χωριό σε αυτά τα θέματα. Τώρα μαθαίνουμε αργά, πολύ αργά, με πολλά λάθη. Αλλά πάντα έτσι είναι. Ναι. Σε οποιαδήποτε αρχή, τότε γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Όταν θα πάρει το πράγμα και θα δουλεύει ρολόι, το ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα είναι η αρχή, παιδιά. Μπορεί να έχει 4-6 χρόνια ο άνθρωπος Σαββίδης, ο Ιβάν, με όλα αυτά που έχει κάνει, έτσι. Δεν το συζητάμε, γραφτήκανε, τελειώσανε. Φυσικά. Λοιπόν, θέλει κάποια στιγμή για να πιαστεί ο χρόνος, ώστε να ξεκινήσει να μετράει σωστά. Αυτή η χρονιά, με όλα αυτά που έχουν γίνει, ΕΠΟ, διαιτητές, τα βλέπετε. Είναι άλλη χρονιά. Μέσα... Είναι διαφορετική χρονιά. Χωρίς να σημαίνει χρονιά. Ότι είναι όλα τέλεια. Είναι μια άλλη είδους. Είναι η πρώτη χρονιά, Κώστα. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Που διαιτησίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε δει αποτελέσματα που έχουμε πάθει πλάκα. Δεν βλέπουμε Λιβαδιά κοντεύει να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος. Ναι. Γι' αυτό είναι Λιβαδιά. Όλοι κοντά. Γιατί χάνει και ο Ολυμπιακός, χάνει και η ΑΕ, χάνει και ο Παναθηναϊκός. Ειδικά ο Ολυμπιακός. Ειδικά γιατί το λέω, γιατί τα τελευταία χρόνια όλοι σπροχνώτουσαν. Όμως αυτός έπαιρνε το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Ξανά και ξανά και ξανά. Και τα εμμύρια. Έγινε ένα γεγονός το οποίο ήταν το απίστευτο στο μυαλό μας. Το να δούμε το 50-50 που λέμε, το λέμε σαν τίτλο. Δεν ξέρω τι είναι τελικά, αλλά είναι κάτι άλλο. Το βαφτίσαμε 50-50 αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονιά. Δεν περιμέναμε ποτέ να δούμε ότι θα πέσει αυτό το κάστρο του Ολυμπιακού, έτσι. Να μην πω, όπως λένε οι εφημερίδες, συμμορίες και πώς θα βαφτίσανε εκεί στα πλήμιδες και στα δικαστήρια. Αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
Λοιπόν, καλή, καλή συνέχεια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς του Σεραίο. Τι κάνετε, φίλε. Καλά, αδερφέ. Εγώ να κάνω ένα ερώτημα και ένα, μια επιθετική ερώτηση, μια επιθετική απάντηση. Για την υποθετική είπες ή επιθετική. Υποθετική. Όχι, ναι. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ και πάω Ατρόμητος. Ναι. Που είναι απόλυτα φυσιολογικό και ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έδειξε την ταλαιπωρημένη ΑΕΚ να την κερδίσει και εμείς να κερδίσουμε τον Ατρόμητο και να είμαστε μόνοι πρώτοι. Ναι. Και να έχουμε βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ έξω, Ολυμπιακό έξω, με τις όποιες ήττες, με τις όποιες εμφανίσεις. Δύσκολο πρόγραμμα δεν είχαμε. Όχι, δύσκολο πρόγραμμα όσον αφορά ότι έβγαλε τα δύο τέρμπι έξω, Κώστα. Δύο μάτς. Τα υπόλοιπα, δύο, το πρόγραμμά μας, αδερφέ μου, δεν ήταν δύσκολο. Όχι, δύσκολο όσον αφορά τα τέρμπι. Ωραία, δύο έδρες εκτός, ναι, συμφωνώ. Αλλά το πρόγραμμά μας δεν ήταν για να έχουμε τόσους βαθμούς. Ήταν για να έχουμε πολλούς περισσότερους. Σίγουρα, γιατί να σου πω κάτι. Δηλαδή, διαφωνώ με το ότι βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δεν βγάλαμε δύσκολο. Βγάλαμε τις δύο έδρες εκτός, ναι. Και έτσι όπως ήταν αυτή τη δεδομένη στιγμή, δεν ξέρουμε πώς ήταν ο Ολυμπιακός ή ο ΑΕΚ μετά το Δεκέμβρη. Δηλαδή, αν πάρει το Μυραλάς ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ή τον Ντοροσίδη, θα ανέβει, θα φτιάξει αγωνιστικά. Έτσι όπως ήταν τώρα, ήταν χρυσή ευκαιρία. Να πάρουμε και εμείς, να πάρουμε μόνο αυτή. Καλά, εννοείται. Ότι τα λάθη που έγιναν με τον πρώτο προπονητή, τον Στανόγεβιτς, όσον αφορά το να κλείνω μια κριτική στο Λουτσέσκο, είναι η πρώτη φορά πιστεύω που είναι κουτσάρι μια τόσο μεγάλη ομάδα. Και δεν έτυχε να κάνει και ένα καλό σερί με καλές εμφανίσεις, να του πάνε και 2-3 παιχνίδια, 2-3 φάσεις τα αποτελέσματα. Να πάρει και αυτός, να ανέβει η ψυχολογία του, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ κουμπωμένος, φοβάται πάρα πολύ, φοβάται. Δηλαδή δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί ακόμα σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι τεράστιο το καράβι. Είναι τεράστιο το καράβι. Το είχαμε πει την πρώτη μέρα που ήρθε. Δεν του βοήθησε και τα αποτελέσματα να πάρει ένα σερί. Αλλά δεν βοήθησε και αυτός όμως με τη δική του παρέμβαση την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι τα έχει κάνει από απειρία τέτοιου μεγέθους ομάδα πρώτη φορά, όπως είπα, κουτσάρε. Και κάτι ακόμα. Χρόνια πολλά καταρχήν του παιδούς, να μην το ξεχάσω. Ευχαριστώ. Να σε γεωρώσει, τα παιδιά μας είναι το πιο σημαντικό. Πάω και είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αλλά τα παιδιά μας είναι το κάτι άλλο, δεν το συζητάμε. Τίποτα αυτό και το βράδυ για την εθνική, να την παίξουν εκεί δύο να οικονομήσουν. Σήμερα δεν χάνει εθνική, παιδιά, να ξέρουν. Έτσι, εγώ πιστεύω κανένα, καμιά ήττα με ένα μηδέν. Αυτοί θα μπουν με αφέλεια να μας κερδίσουν εύκολα. Ο Μήτρογλου θα κάνει ένα γκολ μπροστά. Και αν καταφέρουμε να σοφαρίσουν, γιατί εγώ πιστεύω μέχρι και στο διπλό πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτοί θα μπουν με αφέλεια σήμερα και θα την πληρώσουν. Έγινε αδερφέ. Λέει ο Θανάσης, πες κάτι λέει χθες για το φιλικό με την Μπόκα. Εμείς άρεσε, είμαστε και ακούμε. Να σε καλά, αδερφέ που ακούς. Ωραίο είναι αυτό που κάνατε. Η ουσία είναι, αυτό είναι ωραίο σαν θέαμα, σαν αυτοπεποίθηση, σαν εικόνα προς τα έξω, σαν υπενθύμηση ότι έχεις την αγάπη για την ομάδα σου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται έτσι με τον Γκάλι, δηλαδή θέλω, πώς να σου πω, αν ήμουν ο παδός αυτής της ομάδας, θα ήθελα να είμαι πολύ πιο προσεκτικός, όχι για το χθεσινό που πήγε στο φιλικό, όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με τον Γκάλι, που είναι τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα σου. Έτσι, από εκεί και πέρα. Okay, το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ήταν η πρώτη ομάδα της Μπόκα. Αυτή δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Απλά ήταν μια καλή ευκαιρία για να εμψυχώσει ο ένας τον άλλον, για να ζήσει πράγματα και καλά κάνεις και το χαίρεσαι. Τι να σου πω δηλαδή. Όπως και η νίκη του Ηρακλή, ο οποίος παρότι βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, πρέπει να κερδίζει. Κάνει τρίτο σερί τρίποντο, κέρδισε εχθές 1-2 και προχωράει. Δηλαδή ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Μου λέει κάποιος, αδερφός, έτσι, ο παδός του Ηρακλή και φίλος. Λοιπόν, μου λέει φίλε, σκέφτομαι αν πρέπει να πανηγυρίσω, γιατί είμαι εκεί που είμαι χαμηλά. Απ' την άλλη όμως είναι η ομάδα μου. Ακόμα και όταν παίζει, λέει, στο 5x5 και εγώ φορώ φανέλα Ηρακλή και ο άλλος φοράει φανέλα Χ, πανηγυρίζω, λέει, γιατί είναι η ομάδα μου. Και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε. Έλα, πουκάραμε! Πρέπει να συνεχίσουμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε νομίζω έτσι. Δεν έχει φύγει η στεναγόρια, δεν έχει φύγει ο προβληματισμός, αλλά δεν γίνεται όμως να μένουμε και να μυρολογάμε. Δεν γίνεται. Γνωρίζαμε ότι θα συμβεί αυτό, ήταν 15 μέρες χωρίς πρωτάθλημα, ξεκάθαρο. Πόνεσαν οι δύο αυτές αναμετρήσεις εκτός, κυρίως για την εμφάνιση, κυρίως για την ευκαιρία που χάθηκε, τα είπαμε. Για τον Λουτσέσκο έχουμε πει τόσες πολλές λέξεις. Έχουμε πει τόσα πολλά πράγματα και εγώ και εσείς που. Οκ. Okay, βγήκε τώρα ο Ιβάν και στηρίζει τον προπονητή.
Αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε είναι άλλη ιστορία. Να ξεκινήσουμε τι, επανάσταση. Να κάνουμε τι, να βαράμε τα τέλεια. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές. Θέλω να πετύχει. Έχω πολλές αμφιβολίες. Νομίζω ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει. Μακάρι να το γυρίσει. Να κάνει σερή ομάδα. Ακούστε λίγο Νότι Τσίντογλου, σας παρακαλώ πολύ. Ακούστε λίγο τι λέει ο Πάπους. Στο τέλος του ντοκιμαντέρ. Θα θελήσει κάποια στιγμή το Μαραφέτη, μη στεναχωριέσαι αγόρι μου, αυτά τα μηχανήματα. Δεν πειράζει αγόρι μου, μη στεναχωριέσαι. Εδώ τόσα χρόνια κάναμε υπομονή, φίλε. Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω. Αν ας καναγκινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Στον πάρο που να έπαιρνε. Τέλος. Να ξαναγινόμασταν και πάλι πιτσιρίκι. Και όχι για τίποτα άλλο. Τι μπορεί ένας γέρος, γιατί ένας γερασμένος άνθρωπος, ένας παππούς. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό να θέλει να γίνει νέος για πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Και με τις κοπέλες και με τη ζωή, να τη ζήσει και τα ταξίδια και τη δύναμη που έχει και να μην έχει θέματα υγείας και. Για έναν λόγο αυτός ήθελε. Για να ξαναπαίξει τον ΠΑΟΚ. Τέλος. Εδώ. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπε ο φίλος. Εδώ είστε στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κάερες Καπερμητίδο Λεβεντάρσκες Οπλικατόριο. Αλήθειες λες. Επιτρέπεται να πεις επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζούμου σου λέμε έτσι. Και όλα τα καίμε. Η μπλούζα σου έρχεται. Κάτσε να τη σιδερώσω την έχω. Α, κάνεις και διαδικασία. Σε καθαριστήριο θα πατηθεί καλά όλα τα πάντα. Θα φορηθεί την ώρα της. Κούλης στο Χόλμη. Φρόντισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Λοιπόν, εγώ, κοίταξε, Κωστή, εδώ πέρα βγαίνουμε... και λέμε την άποψή μας. Να πούμε την άποψή μας. Φυσικά, 100%. Όχι για να κρινόμαστε για αυτό που λέμε. Αλίμονο. Και για αυτό που ζούμε. Φυσικά. Κυρίως για αυτό που ζούμε μέχρι αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η αγωνιστική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική σε αυτό που θα γίνει. Σεβόμαστε το μεγάλο ευεργέτη μας από τη στιγμή που στηρίζει τον προπονητή. Okay. Δεν μπορούμε, δεν μας πέφτει λόγος να πούμε τίποτα γιατί δεν τον αλλάζει, γιατί δεν κάνει. Αλλά θα πω εγώ την άποψή μου. Όχι, μας πέφτει λόγος, διαφωνώ. Το ότι δεν μας πέφτει λόγος τι θα πούμε. Εννοείται. Κοίταξε, ότι πρέπει να λέμε... Που το στηρίζει, τη στιγμή που το στηρίζει... Ναι, ναι, άλλο... Όχι, γνώμη, ότι η άποψη φτάνει μέχρι ένα σημείο. Τέλος, αυτό, δεν μπορείς να... Δηλαδή, να... Λοιπόν, ναι. Εμένα με κούρασε η ταπείνωση με οι τρεις ισοπαλίες και οι δύο ήττες. Για φέτος που έχω ομαδάρα. Πάνω σε αυτά τα συνεφαλήματα που έχουν κάτω. Ναι. Τα χάλια που έχουν αυτοί εκεί κάτω. Ναι, ναι. Φέτος ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία. Άλλο ναι. Προπονητής, άλλο coach. Που μιλούσαν προηγουμένως για τα ονόματα. Ναι. Άλλο προπονητής και coach να είναι. Ο Άγγελος σαν κότς, ναι, αλλά σαν προπονητής όχι. Γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, έτσι δεν είναι. Παραδείγματος χάρη χάνω 1-0 και με τον Άγγελο εγώ μπορώ να το κάνω 5-3 μετά. Ναι, ο κάθε προπονητής από αυτούς που αναφέρθηκαν έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Όλοι αυτοί που είπαν, δηλαδή και ο Μπόλωνη πρόσφερε και ο Σάντος και ο Άγγελος. Έτσι, δεν χρειάζεται επειδή συμπαθούμε κάποιον να αφορίζουμε για τους υπόλοιπους. Ή αν συμπαθώ κάποιον προπονητή να πρέπει να βρίζω τον άλλον. Δεν σημαίνει, δηλαδή... Όχι, δηλαδή εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτά που έχει κάνει ο Άγγελος για τον ΠΑΟΚ, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι και μου αρέσει και ο Σάντος. Δηλαδή πρέπει να είμαι ή στη μία άκρη στην άλλη και να λιθοβολώ αυτόν ο οποίος είναι αγγελόσκυλο ή σαντόσκυλο. Το κατάλαβα ρε παιδιά. Εγώ πάλι σέβομαι και εκτιμώ τον Μπόλωνη. Γιατί εκτός αυτού, δεν τον ανέφερα. Τον Μπόλωνη δεν τον ανέφερα. Έτσι που το συμπαθώ, το γουστάρω πάρα πολύ. Ο Μπόλωνη μετά την προπόνηση πήγαινε και σωστό, κάτω σωστό, στο πολιτικό σωστό, κέντρο σωστό, και παρακολουθούσε τα πιτσιρίκια. Με έβγαλε Κωνσταντινή, με έβγαλε Κίτσιου, με έβγαλε και τι δεν με έβγαλε. Τσαζάρι, τα θυμόμαστε όλα αυτά, Έγινε, Παύλε μου! Και με το Σέβης παίζαν όλοι αυτοί. Έγινε. Και τώρα με δανεικούς και έχουμε ένα Μπέλκα έχουμε. Ο αφελινισμός δεν ήταν καλός. Προσέχουμε, σε χάνουμε κιόλας τώρα. Πλέον. Ναι. Η
λέξη υπομονή έγινε. Όχι, δεν την αναφέρουμε καν. Ο ΠΑΟΚ φέτος επιβάλλεται να πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Εάν ο κύριος Σαββίδης νομίζει, ίσως να κάνουμε λάθος εμείς. Ναι, ναι. Ότι μπορεί με αυτόν. Okay. Είμαστε γκρινιάριδες. Αυτός αποφασίζει, φίλε. Αυτός. 30 χρόνια. Παύλε. 1 χρόνια. Αυτός αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει, αυτός έχει κάνει την επένδυση. Το αν συμφωνούμε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Έγινε, Παύλε! Εύχομαι να πανηγυρίσω το Μάιο. Φιλιά, αυτό θέλουμε, εννοείται ρε φίλε. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Σύντομα, μάγε, σύντομα, γιατί γίνεται χαμός. Έλα, αδερφέ μου. Χαίρομαι που μιλάω με σένα. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Είναι πολλά τα λεφτά, Κώστα. Εσύ είσαι καλλιτέχνη και όχι εγκληματίας. Εγώ βέβαια είμαι βαθιά μορφούση. Ενοχλεί αυτούς τον κόσμο, θεούς, δαίμονες και πρωθυπουργούς. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι με δύο λόγια θα αποχωρήσουν αυτοί που στείλουν τα παιχνίδια, αλλά θα έρθουν οι άλλοι, οι μαθητευόμενοι Μάοι, και θα κάνουν πάλι τα ίδια και χειρότερα. Ναι. Εγώ έχω να πω. Η FIFA δεν πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή ο κύριος Πλατινή δεν είναι τώρα που μας έλεγε τότε ότι να γίνετε κι εσείς σαν τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, δεν πρέπει να πάρθουν πίσω κάποιοι τίτλοι. Κοίταξε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και η FIFA τα ξέρει όλα. Κοίταξε. Εγώ θέλω να σας κάνω ευτυχισμένους. Θέλεις, θα σας δώσω και πελά πρωταθλήματα. Κάντε λίγο υπομονή. Μην με πιάνετε από το λαιμό. Άντε ρε μάγε. Άντε ρε μάγε. Άντε ρε μάγε. Άντε ρε. Διώξε λίγο τη στενοχώρια ρε μάγε. Κάνε τα μαγικά σου να πούμε. Άντε. Μα δεν με αφήνετε. Υπάρχουν. Σου βάζουν εμπόδια τρικλοποδιές. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι μάγοι. Άλλοι μάγοι ή άσχετοι. Μην το ψάχνεις. Είναι βαθύ το θέμα. Καταλαβαίνω. Υπάρχουν καλοί και κακοί διαχειριστές του δημοσίου χρήματος. Εσύ τα λες πολύ ωραία, αλλά άλλοι δεν τα λένε ωραία. Λοιπόν, βέβαια, κανείς στον κόσμο δεν τα λέει πιο ωραία από μένα. Κανείς δεν είναι κανενός, φυσικά. Κανείς δεν είναι κανένας. Κοίταξε, έχει χαθεί ο μπούσουλας. Όλοι ψάχνουν να βρουν τον μπούσουλα. Πού είναι ο μπούσουλας? Μπούσουλα, έλα εδώ. Μπούσουλα! Μπούσουλα, πάρ' τον άχο, πάρ' τον! Γεια σου μάγε, σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω! Μπούσουλα! Έλα γόρι μου, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Θα το βρούμε το κέφι μας πάλι, 100% να ξέρετε. Δεν πέθανε κάποιος. Ναι, καλημέρα! Έλα! Καλημέρα. Έλα, σε ακούω! Μ' ακούτε? Βεβαίως, ναι! Ωραία. Το όνομά σου? Πάω από Πιερία. Πιερία, έλα φίλε, το όνομά σου? Αλλά ζω στην Ξάνθη, Μάριος λεγούμε. Έλα ρε Μάρια. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Και τελευταία. Για πες ρε Μάρια, για πες. Λοιπόν, δεν θα πάρω να σε πω αυτά που λένε και οι προηγούμενοι. Τα ίδια θα σε πω, μην νομίζω ότι θα ακούσεις κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές, για να μπορεί ο καθένας να λέει αυτό που να το βγάλει από μέσα του. Θα κάνουμε υπομονή λίγο καιρό, πιστεύω ότι στο τέλος εμείς θα πανηγυρίσουμε. Μακάρι, με όλη μου την ψυχή το λέω αυτό. Αυτό πιστεύω. Και δεν μας νοιάζει ποιος είναι στον πάγκο. Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και όλοι θέλουμε να μείνει. Όλοι θέλουμε ένα πράγμα, να πετύχει η ομάδα. Αν θα είναι ο Λουτσέσκου, αν θα είναι ο Τσαουσέσκου, αν θα είναι ο Ιβανέσκου, ο Ιορντανέσκου, να πούμε, αν θα είναι ο Πουθενόπουλος. Δεν μας απασχολεί. Τουλάχιστον δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. Έτσι. Λοιπόν, ζω σε μια πόλη η οποία, ξέρεις, είναι στη Θράκη τέλος πάντων. Ναι. Και πήρα να σου πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Πήρα να σου πω ότι καλό θα ήταν και ο πρόεδρος μας να στήριζε αυτό το σωματείο εδώ πέρα, Παέθρη Λωρίου. Ποντίον είναι, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Α, για τη, για τη φανέλα, για τη φανέλα το θέμα. Ναι, ναι. Το είχα αναφέρει στην εκπομπή. Γι' αυτό πήρα έτσι πιο πολύ. Να εντάξει, το πεις. Ακούω την εκπομπή σου. Πες το, πες το, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Γίνεται ένας δώρος εδώ πολύ περίεργος, γιατί είμαστε, ποια είμαστε η μειονότητα εμείς εδώ, έτσι. Οι Έλληνες είμαστε η μειονότητα. Και οι άλλοι Έλληνες είναι, θέλω να πω. Δεν εγώ. Είναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Έλληνες λέμε. Όχι, φίλε, δεν είναι, δεν είναι. Όχι. Okay, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ότι δεν πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Μια εβδομάδα εδώ θα σε πείσει, φίλε, ότι δεν είναι. Τέλος πάντων. Μιλάς για τη φανέλα που είχε αποτυπωμένη επάνω, αποτυπωμένο τον ξεριζωμό. Ακριβώς, δεν ξεχνώ. Ακριβώς, και τιμωρήθηκε η ομάδα για αυτό. Και ακούστε, αποβλήθηκε, έτσι. Αποβλήθηκε και δεν άντεξε σαν σωματείο. Τώρα μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο. Δηλαδή, δεν άντεξε τα πρόστιμα, έτσι. Δεν πήρε επίσης τις διαστάσεις που έπρεπε το θέμα, θεωρώ. Και επίσης το θέμα το δεύτερο, η συνέχεια. Ναι, ναι. Κωστή πήρε, πήρε και καλά, ναι. Και επίσης ένα άλλο που διάβαζα προχθές. Αντίστοιχα, για ένα ρολόι
Το θέμα δεν το ξέρω ακριβώς, δεν θέλω να το παίξω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πολύ ξέρω. Είναι μια ομάδα εδώ στην Ξάνθη. Μπράβο. Είναι μια ομάδα λοιπόν στην Ξάνθη που υπάρχει το ρολόι με, την, με τους δείκτες την ώρα που πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Σωστά. Ακριβώς. Εκεί ακριβώς δεν υπήρξε θέμα, δεν τους πείραξε. Όπως και η ΑΕΛ, ναι, για τα προσφυγόπουλα, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Άλλο είναι θέμα εκεί. Είναι άλλο εκεί. Είναι μεγάλη κουβέντα. Άστο εκεί. Είναι άλλο. Εγώ λέω ότι για δύο περιπτώσεις η διαφορετική αντιμετώπιση. Για, τι πείραξε δηλαδή που αποτυπώθηκε ο ξεριζωμός, αποτυπώθηκε ο πόνος των ανθρώπων επάνω σε όταν μια φανέλα. Κώστα, μια χώρα δηλαδή είμαστε πραγματικά δηλαδή ως φιοκάμπτες. Δεν το έχουν αυτό, δεν το παραδέχονται ότι τι να πω, ρε, έγινε παιδιά ο ξεριζωμός στον ποντίο. Μα τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά ραγιαδισμός. Πήγε εκεί ο πρωθυπουργός, βλέπει τη σημαία χωρίς το σταυρό. Προσέξτε, δεν είμαι ούτε χρυσαυγίτης, ούτε ακροδεξιός, ούτε φασίστας, ούτε σχέση, ναι, αγαπώ την πατρίδα. Το έχω πει πολλές φορές. Κάθε φορά που πιάνω ένα τέτοιο θέμα, αμέσως λέει απ, εκεί είναι. Δεν είμαι εκεί, να το ξέρετε. Δεν έχω έτσι καμία σχέση με αυτά. Έτσι, λοιπόν, έτσι, όμως και πάει ο πρωθυπουργός και βλέπει τη σημαία στο Πατριαρχείο και δεν έχει το σταυρό επάνω. Επάνω στην κορφή, όχι στο πανί. Μιλάω επάνω, στο κοντάρι. Ναι. Ρε φίλε. Άλλος δεν θα έκανε ολόκληρο θέμα. Ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Πού είναι το σύμβολο μας? Γιατί δεν έχετε στη σημαία στο κοντάρι επάνω το σταυρό? Να κάνει μια μανούρα. Δείξε κάτι, ρε φίλε. Κάνε κάτι. Σήκωσε λίγο το ανάστημά σου. Σκυμμένο τα δέχεσαι όλα. Αλλά είναι άχρηστη, φίλε, και αυτή και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και όλοι. Καμία ελπίδα, τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Έχω χάσει την πίστη. Έτσι, Κωστή. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Αυτό πήρα να πω. Χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή σου μέρα. Να σε γερός. Να σε γερός. Είναι λεπτό το ζήτημα αυτό. Εκεί η περιοχή πάρα πολύ ευαίσθητη, πολύ ξεχασμένη, αλωνίζουν. Γιατί η φανέλα είναι ένα τοπικό σωματείο. Δεν ξέρω, την είδα τη φανέλα στο διαδίκτυο σίγουρα. Έχει τον κόσμο που είναι με το δισάκι στον ώμο και φεύγει στον ξεριζωμό. Αφήνει τις πατρίδες τους, και φεύγει. Είναι αποτυπωμένος όλος αυτός ο πόνος σε μια φανέλα. Τιμωρήθηκε, υποβάστηκε αυτά και τα λοιπά. Χαμός. Αντίστοιχα, οι άλλοι βάναν το ρολόι με τους δείκτες από την ώρα που πέθανε ο Κεμάλ. Δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε σε μονοπάτια που είναι πολύ περίεργα και που δεν είμαι και απόλυτος γνώστης, θέλω να σας πω. Δεν θέλω να το παίξω πολύ ξέρος, να πούμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Γέννη, καλημέρα. Έλα, ρε Βαλανιδωράχη. Λοιπόν, πολύ ωραία το ανέπτυξε το θέμα. Μπράβο σου. Εγώ πήρα για άλλο πράγμα τώρα. Ευτυχώς που είχαμε αυτή τη διακοπή με την Εθνική. Ναι, και 15 μέρες γκρινιάζουμε. Θα ηρεμήσουν λίγο τα μυαλά μας. Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι. Θα ηρεμήσει λίγο το στομάχι μας, οπότε πάμε παρακάτω. Να δούμε. Όσο για το Σαββίδι τώρα, τον έχουμε αφήσει εν λευκό, μπράβο του, και καλά κάνει ο λαός. Μπράβο στο λαό πάνω απ' όλα. Του έχει παραδώσει την ομάδα, όμως να θυμάται κάτι, ότι η υπομονή θα έχει τα όρια της. Λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσω να με κρυγορήσω για αυτό το θέμα. Για το αγωνιστικό μιλάς πάντα. Για τη στήριξη των προπονητών. Έχουμε χάσει με τον 5 χρόνια με τον Ιβάν το Σαββίδη, είχαμε χάσει άλλα 27, εν πάση περιπτώσει, νωρίτερα. Ναι. Τέλος πάντων. Κοίταξε, ο Σαββίδης δεν φταίει για τα προηγούμενα 27. Ίσα-ίσα ήρθε και αυτό που έκανε, σβήνοντας τα χρέη, πήρε πολύ από τη στενοχώρια που δεν του αναλογούσε αυτό το θέμα με τα χρέη. Αλλά δεν το έκανε όμως, ναι. Δεν ξέρω αν δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε σωστά ή να λέμε πάντα ότι ναι, έχει δίκιο. Είναι λάθος γι' αυτό. Πιστεύω ούτε λοιπόν, ο ίδιος το θέλει. Έτσι. Δεν είμαστε. Άκου τώρα, ο κόσμος πολύ καλά κάνει και του δίνει την ευκαιρία αυτή, δίνει αυτό το χρόνο. Οπότε ας περιμένουμε και τη φετινή χρονιά, τι μας έπιασε, Να σου ρίξω και ένα ανεκδοτάκι τώρα. Ρίχτω, βρε αγόρι μου, άντε, βρε αγόρι μου. Άντε. Λοιπόν, κάνε λίγο σαν μετά. Είναι ο Μίτσος σε ένα επαρχιακό χωριό, μπας περιπτώσει. Και είναι νέο παντρεμένος. Πάει το πρώτο βράδυ στη γυναίκα, κομπλάρι. Αμάν, ναι. Μια εβδομάδα ήταν κομπλαρισμένος. Μαραμένη μου γαρδένια. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Επί μια εβδομάδα κομπλαρισμένος άνθρωπος αναγκάζεται, πάει, κατεβαίνει σε ένα σεξολόγο γιατρό, του λέει για τρία σχέσεις, του λέει. Εντάξει, του λέει, αυτός δεν είναι τίποτα, θα σου δώσω εγώ μια συνταγή. Για 4 μέρες, του λέει, θα παίρνεις από ένα χάπι. Εντάξει, γυρίζει ο άνθρωπος στο σπίτι. Έλα μας που δεν το έγραψε ο φαρμακοποιός ότι για 4 μέρες θα παίρνει ένα χάπι και έπαιρνε την ημέρα 4 χάπια. Το πρώτο βράδυ την γυναίκα την ικανοποίησε, εντάξει, μια χαρά πανηγύριζε η γυναίκα. Όχι απλά την ικανοποίησε. Δεύτερο πρωινό ξανασηκώνει ο άνθρωπος, παίρνει τα άλλα υπόλοιπα 4 χάπια, βρίσκει μπροστά την κουνιάδα του, πανηγύρηκε η κουνιάδα. Έτσι, να μείνω στους κόλπους της οικογένειας. Ναι, σταμάτησε στην οικογένεια. Ναι, αυτό είναι που λέμε το σόι μου. Ναι, λοιπόν, την τρίτη μέρα πιάνει και την πεθερά. Κουμπάρα. Πανηγύρει και η πεθερά, ωραία πράγματα λέει. Κουμπάρα. Έλα μας ότι η κατάσταση επιδεινωνότανε. Με τα 4 που έπαιρνε κάθε μέρα,
αναγκάστηκε ο άνθρωπος και βγήκε έξω στο χωριό. Κάθε θηλυκό που κινιότανε το κυνήγαγε και το ικανοποιούσε. Το ματσακόνιαζε. Ναι. Λοιπόν, το ικανοποιούσε. Βεβαίως, το ικανοποιούσε, βεβαίως. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δεχτούμε το ικανοποιούσε. Στην εβδομάδα Κωστή μου τελείωσαν οι γυναίκες στο χωριό και όρμησε στους άντρες. Να τα! Μετά είδα και που είδαν οι άνθρωποι, φύγανε για το βουνό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, λέει. Μας γαμπίπησε όλους. Ναι. Ναι, ήταν 15 κάτοικοι και λοιπόν αναγκάστηκαν μεταναστεύσανε στα βουνά. Μείναν όμως πρώτα για λίγο διάστημα και μετά, ναι. Έτσι, μπράβο, για να πας ηρεμείς είπανε. Λοιπόν, γιατί δεν φτάνει με τις γυναίκες, τους πάθαν και οι άντρες στην ζημιά. Οπότε, λέει ο Γιάννης μια μέρα, ρε παιδί μου, του λέει, για κατέβα, του λέει, να δούμε τι κάνει αυτός ο Κίτσος, του λέει. Ναι. Κάνει, του λέει. Έτσι, κατεβαίνει που τσιρικά κρυφά, ξέρεις, πάει έξω από το σπίτι του. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί το εξής. Είχε πάει στον γιατρό και του ζήτησε την διόρθωση του προβλήματος. Ναι. Και του λέει ο γιατρός, σε παρακαλώ, του λέει, τώρα που θα γυρίσει στο χωριό, του είπε, θα κάνεις ένα δυνατό ηλεκτροσόκ, του λέει. Θα πάρεις το μόριο του. Ναι, και θα το βάλεις στην μπαταρία. Και να το βάλεις στην πρίζα, του λέει. Στην πρίζα. Και πάθει ηλεκτροσόκ και πέσει, του λέει, και ανακατεύει. Εντάξει, τέλος πάντων, γυρίζει ο άνθρωπος, όμως όταν κατέβει και ο πιτσιρικάς, πάει κρυφά έξω από το παράθυρο, κοιτάει. Και βλέπει. Αυτός βλέπει το μύθο. Που το έχει στην πρίζα. Να κυβάλει το μόριό του ψηλά στη μέσα στην πρίζα και να χτυπιέται. Γυρίζει ο πιτσιρικάς και τους φωνάζει. Λακάτε χωριανή, τον έβαλε στην πρίζα και το φορτίζει ξανά, τους λέει. Γεια σου, Παναγιδωράκη. Γεια. Πάμε στις τελευταίες δύο γραμμές. Καλημέρα σας, τρεις. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, έλα σαλίγκαρέ μου. Πάμε. Αναγνώριση προσωπικού. Όχι, φίλε. Φωνές καταλαβαίνω, αγόρι μου. Φωνές. Φωνές! Ακούω φωνές! Χρόνια πολλά. Αγόρι μου. Πολλά στο κοριτσάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σου ζήσει. Σε ευχαριστώ. Εύχομαι να τη δεις όπως θες. Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Να σε καλά. Να σε καλά. Και στο ένα σου παιδί και στο άλλο και στον αδελφούλη σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τις ευχές μου. Να σε καλά. Και να καλά. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για το ΠΑΟΚ μας. Εδώ ακούω από πόσους το Σάντος, γιατί τον αποκαλούν καρπουζά, πουλάει καρπουζιά. Εντάξει, εμείς αυτό τώρα είναι ένα παρατσούκλι που το κόλλησαν κάποιοι που δεν τον γουστάρουν. Είπαμε, διαφωνούμε με αυτό. Οι τσιγκάνοι πουλάνε καρπουζιά. Τσιγκάνος δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι Πορτογάλος και έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης. Έχει πάρει το ένα, έχει πάρει σωστά, το άλλο. Και σωστά. Εντάξει, το λένε αυτοί που δεν τον γουστάρουν και τροποτινά υποτιμητικά για να τον... Δεν τον γουστάρω. Δες, και εγώ δεν τον γουστάρω. Αλλά σαν προπονητή δεν μπορώ να πω ότι δεν κάνει... Φυσικά. Όχι, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε έτσι τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Όπως διαφωνώ με τον Τσομπάνης για τον Άγγελο ή με τον Μεθίστακα για τον Στέφενς. Έτσι, δεν είναι, απαγορεύεται τέτοια ορολογία. Τον αφήνανε τον Στέφενς να κάνει τη δουλειά του, θα έβλεπες εσύ δουλειά. Αλλά δεν τον αφήνανε να κάνει τη δουλειά του. Και ας τον λέγανε Μπεκρή και Κωνσταντάρα. Αλλά δεν τον αφήσανε. Ξέρεις ότι μια ζωή στη Τούμπα τι γίνεται. Και ακόμα γίνονται. Στο Ρασβάν πρέπει να δώσουμε λίγο υπομονή και ακόμα, παιδιά. Τι να κάνουμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο σε αυτή τη περίοδο. Να ήταν πιο νωρίς, όπως πήραμε τον Λουτσέσκου, μετά δύο αγωνιστικές να τον έλεγχε, να έπαιρνε άλλο να πούμε. Ναι. Ας ελπίσουμε να το γυρίσει. Η ομάδα να πάρει μπρος, να βάλει αυτός πράγματα μέσα. Όλοι αυτό και... θέλουμε, ρε Κωστή. Όλοι αυτό θέλουμε. Όλοι αυτό να αλλάξει τους παίχτες που μέχρι τώρα τον έχουν προδώσει αγωνιστικά, ξέρω εγώ. Πολύ διχασμό βλέπω στους οπαδούς μας. Λίγο ενωμένοι δεν μπορούν να είναι. Σε όλα λίγο ενωμένοι. Σωστό. Βλέπεις τους κάτω, όπως είπες. Ναι. Συμμορία είπαμε και πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν, εντάξει. Αυτό λέμε, ότι μπορούμε να έχουμε τις διαφωνίες μας, μπορούμε να ασκούμε κριτική. Στο πάγκο λίγο ψυχή δεν υπάρχει. Ναι, είδες στην ΑΕΚ. Να το μεταδίδουν λίγο οι παίχτες μας λίγο, οι Έλληνες να το μεταδώσουν λίγο στους δικούς μας, στους καινούργιους να πούνε ρε παιδιά έτσι και έτσι. Έγινε αδερφέ, έχω μια γραμμή ακόμα πριν να πάω να την πάρω, να προλάβω. Γεια σου Σαλίγκαρε. Πάμε, καλημέρα σας. Τελευταίος. Ναι, έλα φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, για το θέμα... Το όνομά σου? Για το θέμα της Θράκης, ναι. Πολύ σύντομα θα σου πω κάτι που είπε ένας εκπρόσωπός του σε μια συνέντευξη. Λέει, εκπρόσωπος της ομάδας? Εκπρόσωπος των Πομάκων, όχι τωρινό, ναι. Παλιότερο. Ναι. Λοιπόν, λέει, οι Τούρκοι δεν κατάφεραν μετά από αιώνες να μας κάνουν Τούρκους. Όμως οι Έλληνες με την πολιτική τους μέσα σε μερικές δεκαετίες κατάφεραν να μας φέρουν στα χέρια της Τουρκίας. Μάλιστα. Θλιβερό. Όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις από την Αθήνα για τη Θράκη. Χωρίς να πάει εκεί να δει τι γίνεται καταρχήν. Ακριβώς, δεν έχει ιδέα, παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Θλιβερό. Λοιπόν,
να πάμε σε πιο ελαφριά. Πρώτον, θέλω να σας συγχαρώ για το πολύ ωραίο ρεπερτόριό σου που είπες ένα τραγούδι το οποίο είναι ξεχασμένο από τον χρόνο, το Φωνές. Το Φωνές, ακούω Φωνές, φίλε. Ναι. Σαμπρίνα. Χαριτοδιπλωμένος. Φωνές! Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχω πολύ ήθος, έτσι. Καλώς ήταν αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό. Ναι. Έτσι, για τους νεαρούς, να μαθαίνουν. Βεβαίως. Και δεύτερον, να κλείσω. Λοιπόν, θέλω να σου στείλω χαιρετίσματα από, από ένα παλιό σου ακροατή, τον Σκύλαρχο. Όχι, ρε φίλε! Λοιπόν, με τον οποίο έχετε γνωριστεί απλώς λόγω της συστολής του, δεν σου είπε ότι όχι, ρε φίλε. Πρέπει, πρέπει. Σου έδωσα το κατακόμμα. Μιλάμε 15 ετίας ακροατής. Σκύλαρχος με ρεπερτόριο τον προδίδει και το όνομά του. Δεν ακούει υποφίλιου. Να το πούμε έτσι. Ότι έχει γίνει ερωτικός μετανάστης στην πρωτεύουσα, την τωρινή πρωτεύουσα του κράτους. Τα χαιρετίσματα να του πεις. Λοιπόν, φιλιά, και φιλιά. Εντός ο λίγο καιρού, αν είναι δύο, θα γίνουν τρεις, θα γίνει 2013 κάπου εκεί πέρα. Το πράγμα. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε και τελευταία γραμμή. Τελευταίος. Ναι, λίγο σύντομα γιατί πρέπει να φύγω. Γεια σας. Έλα αγόρι μου, πες μόνο την ατάκα και κλείνουμε αγόρι μου. Έλα αγόραν αδερφέ μου, έλα. Μόνο ενωμένοι. Να χαίρεσαι τον νεκταράκι σου. Σε ευχαριστώ. Να είναι γερό και καλοφωτισμένο, δυνατό. Αδέρφια, μόνο κάτι θα πω. Λιγότερες λόγια, περισσότερες πράξεις από όλους μας για το καλό του ΠΑΟΚ. Και εάν τυχόν και φέτος πάρουμε το πρωτάθλημα, για ένα χρόνο σας υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναμιλήσω. Εύχομαι να γίνει αλήθεια. Μακάρι ρε φίλε, ποιος δεν το θέλει. Και να μην ξαναμιλήσω μακάρι, για ένα χρόνο. Μακάρι. Φιλούμε σε όλους. Μακάρι. Δώσε δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 48 να δώσω και τα δύο τραπέζια πριν φύγω. Ωραία αντίστροφη μέτρηση παίξαμε και σήμερα, φοβερή. Το 12 και το 22. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Γεια σου Αποστόλη. Λοιπόν, το 12 και το 22 πάω να δώσω τα τραπέζια. Λοιπόν, ο Καρπενήσης Θανάσης 6978 σε 222 κερδίζει το ένα τραπέζι. Δώσε λίγο τραπέζι, μπας και ξεσκάσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Γεια σου Αλέξη Ελευθεριάδη στην Κύπρο, αγόρι μου. Όλα τα παιδιά σε Αυστραλία, Αμερική, από όπου στέλνετε μηνύματα. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Λοιπόν, και το δεύτερο τραπέζι πηγαίνει στον 654, βάλαμε για το τραπέζι, δεν έχει στείλει. 6997 σε 654, δεν έχει στείλει ονοματεπώνυμο. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε ειδοποιήσουμε. Να πάτε, να έρθετε από εδώ να πάρετε το χαρτάκι σας. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια. Τέντα home, τέντα home. Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός. Κορυφαία ποιότητα σε τέντα, σε πέργολα, σε αντιανεμικές ζελατίνες, 35 χρόνια εμπειρίας. Και βέβαια το Genethrix της Καλόε, φάρμακο για την τριχόπτωση, κορυφαίο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αρχίζουν να φυτρώνουν τρίχες μέσα σε μία τρίμηνη θεραπεία, βλέπετε, θεαματικά αποτελέσματα. 29,90 αντί για 55 ευρώ, αν πάρετε τηλέφωνο στο 2312-200-500. Όλα τα φαρμακεία τα κορυφαία έχουν υποκληθεί στο προϊόν. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, φεύγω. Αδερφέ μου, καταπληκτική αντίστροφη μέτρηση και σήμερα. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε τέσσερις μέρες, βλέπετε. Αλλάζουμε και το πρόγραμμά μας και το ύφος μας. Βγάλετε το από μέσα σας, γι' αυτό λέμε ραδιοψυχοθεραπεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ. Bye!